Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλες και όλους. Εύχομαι να είστε καλά και να είστε και αυτή την εβδομάδα μαζί μας, αυτή την τηλεοπτική εβδομάδα που ξεκινά, ημέρα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα να πούμε λοιπόν σε όλες και όλους και όπως είπα, εδώ είμαστε εμείς, ελπίζω εδώ να είστε και εσείς. Και πώς μπορείτε να μας δηλώσετε την παρουσία σας στην εκπομπή? Μπορείτε πολύ απλά είτε να παρεμβαίνετε, είτε να στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα, είτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί, είναι απλοί, τους βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης. Τους υπενθυμίζω 6970-42-47-82 για τα γραπτά σας μηνύματα. Είναι απλή η χρέωση SMS, νομίζω το ξέρετε οι περισσότεροι. Το λέω για όσους δεν το γνωρίζουν. Σαν να στέλνετε ένα απλό μήνυμα. Υπάρχει ακόμη δυνατότητα να στέλνετε μηνύματα στο email της εκπομπής μας, στο ora.ipiru@gmail.com. Βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης. Μπορείτε ακόμη να στέλνετε μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook. Μας βρίσκετε πληκτρολογώντας το όνομα της εκπομπής «Η ώρα της Ηπείρου». Στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Όπως επίσης από εκεί βλέπετε και μέσω live streaming την εκπομπή μας. Και τέλος, τηλεφωνείτε, παρεμβαίνετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 26510-68541 και 68542. Οι τηλεφωνικές γραμμές της εκπομπής είναι ανοιχτές από τώρα για όλες και για όλους. Φυσικά, επειδή πολλές φορές μου το λέτε, το είπα και την προηγούμενη φορά, οφείλω όμως να το υπενθυμίζω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Δεν μπορούμε να σας δώσουμε βήμα, δεν το επιτρέπει η εκπομπή και ο χρόνος, έτσι όπως είναι διαρθρωμένη η εκπομπή, να σας δίνουμε τη δυνατότητα να βγαίνετε στον τηλεοπτικό αέρα. Μπορείτε όμως οτιδήποτε θέλετε να αναδείξουμε, να το στέλνετε, να το λέτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στους συναδέλφους, στους δημοσιογράφους, να το εξετάζουμε και εννοείται να το αναδεικνύουμε μέσω της εκπομπής. Όλα σας τα μηνύματα, όλες σας οι παρεμβάσεις σε συζητήσεις που κάνουμε εδώ στην εκπομπή μας, μου μεταφέρονται από το κοντρόλ και από τους συναδέλφους, από το δημοσιογραφικό μας τμήμα. Οπότε έτσι ξεκινάμε και σήμερα. Θα ξεκινήσουμε όπως κάνουμε καθημερινά με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τι γίνεται γύρω μας, τι γίνεται πέραν της μικρής μας αυτής και όμορφης πόλης. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Να ξεκινήσουμε με την καθημερινή, με τα νέα. Τι λογαριασμοί έρχονται, πόσο θα πληρώσουμε ΔΕΗ, αέριο και θέρμανση. Αυξήσεις της τάξης 35-40% στο ηλεκτρικό ρεύμα, 38% στο πετρέλαιο θέρμανσης και πάνω από 100% οι αυξήσεις στο φυσικό αέριο. Εντός του Οκτωβρίου, οι υπουργικές αποφάσεις για την επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Με ποιες επιδοτήσεις απαντούν κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι κρίσιμο το σημερινό Eurogroup, πόσο ενισχυμένο θα είναι το επίδομα θέρμανσης για τα νοικοκυριά φέτος. Κίνημα αλλαγής, ίντρικες καυγάδες, συμμαχίες, το τρίπτυχο της χθεσινής εκρηκτικής Κεντρικής Επιτροπής, οι 5.000 υπογραφές χώρισαν στα δύο τους τέσσερις υποψηφίους, ο οδικός χάρτης προς τις κάλπες της 5ης Δεκεμβρίου. Κορονοϊός στα μυστήρια της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων. Ιεραρχία, οι 5 νέοι Μητροπολίτες που αλλάζουν τις ισορροπίες, τα φαβορί, οι συσχετισμοί και οι ιερές συγκρούσεις. Αστυνομικό τμήμα Ομόνιας κλειστών λόγω έλλειψης αστυνομικών. Καταλαβαίνετε τώρα τι πάει να πει αυτό. Σε μια περιοχή την οποία μαστίζει η εγκληματικότητα, είναι καθημερινά τα φαινόμενα εγκληματικότητας, παραβατικότητας. Στο κέντρο της Αθήνας, από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές, να μην υπάρχουν αστυνομικοί. Είναι φοβερό πραγματικά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο πρωτοσέλιδό μας. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Επικοινωνιακά κόλπα απέναντι στο ράλι των τιμών άφησαν τη χώρα ανοχήρωτη στην ακρίβεια. Αντίδοτο για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων θα αναζητήσει το Eurogroup. Προσχέδιο προϋπολογισμού με μέτρα σπιρήν για νοικοκυριά και καταναλωτές. Σενάρια αύξησης της κρατικής επιδότησης σε οικιακά τιμολόγια και αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης. Συνεδριάζει ο ΣΥΡΙΖΑ τα δύο αγκάθια στη συμφωνία με τη Γαλλία. Κίνημα αλλαγής, επεισοδιακή κεντρική επιτροπή για την εκλογή αρχηγού. Υπουργείο Υγείας, το ξύλο μας συνεχίζεται, πλήρης ομολογία κυβερνητικής αποτυχίας, η παρέτηση του Προέδρου του ΕΟΔΗ.
Απεργιακές κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών ύψωσαν τείχος στις αυταρχικές μεθοδεύσεις της Κεραμαίος. Τα τάγματα εφόδου ξαναβγήκαν Παγανιά, Ηλιούπολη, Θεσσαλονίκης, επίθεση οπλισμένων νεοναζί σε μέλη της ΚΝΕ, Νέο Ηράκλειο Αττικής χτύπησαν με ρόπαλα συγκέντρωση της ΚΕΡΦΑ, καταγγελίες για ανοχή της αστυνομίας στη φασιστική βία. Πάμε στο επόμενο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Μόνιμες αυξήσεις για 520.000 συνταξιούχους. Δικαιούχοι όσοι δεν πήραν αναδρομικές αυξήσεις. Πώς μειώνεται από τον επόμενο μήνα η προσωπική διαφορά. Ποιοι και γιατί εξαιρέθηκαν από τον επανυπολογισμό, αν και έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης. Αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου ξεπαγώνουν από το 2023 με βάση το ρυθμό ανάπτυξης και τον πληθωρισμό. Αποκλειστικό, έξτρα 100 εκατομμύρια ευρώ από τη ΔΕΗ για μείωση λογαριασμών. Γεμάτες οι μονάδες συντατικής θεραπείας στη Βόρεια Ελλάδα. Άδειοι δρόμοι από το μεταμεσονύκτιο lockdown στη Θεσσαλονίκη. Γιατί παραιτήθηκε ο Αρκουμανέας από τον ΕΟΔΗ, ποιος θα τον αντικαταστήσει, έρχεται νέα επιτροπή σοφών στην υγεία, το θαύμα της πορτοκαλίας με το 85% του εμβολιασμού, με 85% εμβολιασμένους. Μπλόκο Παναθηναϊκού στο θρύλο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0, Βολές Μάρτινς κατά διαιτητή για τις διακοπές στο μάτς, ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα ο Γιωβάνοβιτς. Και εντάξει, είναι το ντέρμπι των αιωνίων. Λογικό είναι να υπάρχει έτσι αφιέρωμα στην συγκεκριμένη εφημερίδα. Ωστόσο, εμείς λίγο αργότερα στο τέλος της εκπομπής ασχοληθούμε με τη δική μας αγαπημένη ομάδα, τον ΠΑΣ Γιάννενα, που έχει φτάσει στους 9 βαθμούς και κατάφερε και έληξε ισόπαλο το χθεσινό παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Λοιπόν, αν και ο Ατρόμητος άνοιξε το σκορ, κατάφερε να ισοφαρίσει ο ΠΑΣ Γιάννενα παίρνοντας τον πολύτιμο βαθμό και συνεχίζοντας αίτητος. Στην αυτεμπορική, για να κλείσουμε, διπλό δίκτυο ασφαλείας κατά της ενεργειακής ακρίβειας, κοινή ευρωπαϊκή λύση θα εξετάσει το Eurogroup, επιδοματική πολιτική από την κυβέρνηση. Πικρό χαρμάνι τιμών για τον καφέ, στο σύν 80% το κόστος του αράμπικα, στο σύν 30% το κόστος του ρομπούστα, έρχονται και νέες ανατιμήσεις. Μάλιστα. 2 δισευρώ νέα κεφάλαια θα χρειαστούν οι τράπεζες, η Βασιλεία 3 και οι 4 συστημικοί όμιλοι, περισσότεροι για το Ταμείο Εγκυοδοσίας, μικρομεσαίες με τζίρο μέχρι και 1 εκατομμύριο, δάνεια έως και 200.000 ευρώ. Μείωση ελλείμματος κατά 11 δις το 2022, τι ανέφερε το προσχέδιο προϋπολογισμού, δεν θα υπάρξουν μέτρα λιτότητας, προβλέπονται υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, θα αποσυρθούν τα μέτρα στήριξης. Πιθανή τροποποίηση του προσχεδίου λόγω ενδεχόμενης αναθεώρησης των προβλέψεων για το ΑΕΠ, λόγω λήψης νέων μέτρων αντιμετώπισης της ακρίβειας. Βλέπετε ότι υπάρχουν πολλοί έτσι, παράγοντες που μπορεί αστάθμητοι να καθορίσουν τα πράγματα και την πορεία αυτών. Στην οικονομία νομίζω δεν μπορούν να γίνονται προβλέψεις. Και μιας και μιλάμε και για έτσι, τις ανατιμήσεις, την ακρίβεια και όλα όσα θα δούμε να εξελίσσονται μέσα στο επόμενο διάστημα, να σας πω ότι είχαμε διάγγελμα από τον, θα σας πάω στη γειτονική χώρα, την Αλβανία, από τον Πρωθυπουργό εκεί, τον Έντι Ράμα, που πραγματικά είναι από τις λίγες φορές, όπως σχολιάζουν έτσι και συνάδελφοι που παρακολουθούν το ρεπορτάζ στη γείτονα χώρα και γενικότερα παρακολουθούν τον Έντι Ράμα, είναι από τις λίγες φορές που ο Πρωθυπουργός της γείτονος χώρας προέβη έτσι σε ένα τόσο αυστηρού ύφους και τόνου διάγγελμα, λέγοντας πως θα έρθουν δύσκολες στιγμές, πως η οικονομία μίλησε για μια παγκόσμια κρίση και πως η οικονομία θα υποστεί ένα τέτοιο σοκ από τις ανατιμήσεις, από την ακρίβεια και όλα αυτά, όλα όσα θα δούμε μπροστά μας, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά και κάποια μέτρα που σκοπεύει η κυβέρνησή του να λάβει. Λέει ότι αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με τον κορονοϊό,
δηλαδή απευθύνοντας στον αλβανικό λαό, είπε, απευθυνόμενο στον αλβανικό λαό, είπε ότι δεν θα σας μιλήσω ούτε για πανδημίες, ούτε για αρρώστιες, ούτε για άλλα πράγματα. Θα σας μιλήσω όμως για ένα σοκ στην οικονομία, για μια παγκόσμια κρίση που θα έχει τη μορφή αυτή, όπως είπαμε, της ακρίβειας των ανατιμήσεων και θα κάνει, όπως όλα δείχνουν, τους φτωχούς φτωχότερους. Λοιπόν, φεύγουμε και από αυτά. Είναι θέματα όμως που μας απασχολούν και είναι λογικό. Θα σας πάω λίγο στην πόλη μας, στα Ιωάννινα. Θυμάστε και σίγουρα όσοι παρακολουθείτε σε καθημερινή βάση την εκπομπή μας, κάναμε αναφορές τις προηγούμενες ημέρες. Δείξαμε και φωτογραφικό υλικό έτσι που μας έστελναν φίλοι τηλεθεατές από ζημιές που γίνονταν σε σχολεία. Σε σχολεία που τελούσαν υποκατάληψη το προηγούμενο διάστημα. Γίνεται η καταγραφή των ζημιών. Υπάρχει ένας αγώνας δρόμου από τις σχολικές επιτροπές για να καταγράψουν, από τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή να καταγράψει το μέγεθος των ζημιών και φυσικά από το Δήμο Ιωνιτών, να δουν εκεί τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Πέρυσι, οι ζημιές που έγιναν σε υποκατάληψη σχολεία ξεπέρασαν τις 100.000 ευρώ. Χρήματα που ουσιαστικά τα πληρώσαμε εμείς, εγώ, εσείς και όλοι οι συμπολίτες μας. Χρήματα που μπορεί να πήγαιναν κάπου αλλού, να πιάναν με κάποιο άλλο έτσι, τρόπο τόπο. Αλλά δυστυχώς πήγανε σε ζημιές που προκλήθηκαν σε σχολεία. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και φέτος, όπως σας είπα. Ενώ τώρα έχουμε νέες ζημιές, νέους βανδαλισμούς που έγιναν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου σε σχολικές μονάδες, με τις πιο σοβαρές να είναι αυτές στο 4ο γυμνάσιο. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, ο κύριος Γιάννης Αϊβατίδης, είναι μαζί μας για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, να δούμε τι γίνεται με αυτό το φαινόμενο, γιατί πραγματικά τι είναι να πάρει διαστάσεις φαινομένο αυτό το πράγμα. Μας απασχολεί κάθε τρεις και λίγο. Κύριε Αϊβατίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Χριστοφορίδου, σε εσάς, τους συνεργάτες σας και στους τηλεθεατές μας. Είναι ιδιαίτερη τιμή, γιατί πριν να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση, το τονίζω αυτό, σας παρακολουθούσα σαν ένας πολίτης που ενδιαφερόμουν για τα κοινά και τώρα είμαι στη θέση να σας κοιτάζω στα μάτια σας και τους συνδημότες μας για να μπορέσω να τους ενημερώσω. Βέβαια, εμείς τα λέμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, πλην όμως κάνετε μεγάλο σπουδαίο έργο, ούτως ώστε να διαχέεται η πληροφορία και η ενημέρωση και στους λοιπούς συνδημότες μας. Σας ευχαριστώ Έχετε πολύ. Απόλυ... Σας Έχετε ευχαριστώ. Απόλυτο δίκιο. Για στο προηγούμενο διάστημα, με τις καταλήψεις που έχουν γίνει, ένα κόστος που επιβάρυνε τη δημοτική μας αρχή, ξεπέρασαν, κοντεύουν μάλλον τις 200.000. Οι ενέργειες δημοτικής αρχής ήταν μέσω των τεχνικών υπηρεσιών και μέσω από κονδύλια, όχι των σχολικών επιτροπών που ανέλαβε η Δημοτική Αρχή, να αποκαταστήσει τις ζημιές. Ήδη προβήκαν πάλι τη διάρκεια της Κυριακής, στο 4ο συγκεκριμένα γυμνάσιο, μπήκαν και εξωσχολικοί και παιδιά γύρω στα 9 άτομα, τα οποία ανέτεια προέβησαν καταστροφές, έσπασαν τις δαμαρίες, μπήκαν μέσα στο σχολείο μας. Είναι ένας χώρος της μάθησης, ένας χώρος που συνδράμουμε η Δημοτική Αρχή με τα χρήματα των συνδημοτών μας, με συνέπεια να μην μπορεί να λειτουργήσει το σχολείο μας. Που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Ιβατίδη, με συγχωρείτε, για να καταλάβει ο κόσμος, το συγκεκριμένο σχολείο, το 4ο γυμνάσιο, είναι από τα σχολεία που τελούσαν υποκατάληψη, δεν έχει να κάνει, απλά μπήκαν, κάποιοι θέλησαν να αφήσουν το στίγμα τους, να αφήσουν κάποιο μήνυμα, τι ακριβώς? Έχετε απόλυτο δίκιο, δεν τελούσε υποκατάληψη. Απλώς είχαν με την προηγούμενη διάστημα που είχαν κάνει καταλήψεις και σε άλλα σχολεία, γύρω στις 9 σχολικές μονάδες στο Δήμο μας. Ανέτεια μπήκαν ορισμένα άτομα την Κυριακή το πρωί και προέβησαν σε βανδαλισμούς του σχολείου. Τις τζαμαρίες, πόρτες, τραπέζια, θρανία. Και πάλι καλά που δεν προέβησαν και σε μεγαλύτερες καταστροφές. Εγώ αμέσως ενημέρωσα τον αστυνομικό διευθυντή ως όφυλα, γιατί μου ανέφεραν οι περί και ότι γινόταν βανδαλισμοί. Ενημέρωσα και τον κύριο περιφερειακό διευθυντή, τον κύριο Καμπουράκη, που έχουμε άρχισει τη συνεργασία. Δεν μπορούσαμε όμως να κάνουμε κάτι λόγω των συνθηκών, των διατάξεων που προβλέπεται. Εγώ και από μόνος μου, αφού ειδοποιήθηκα και από περίοικους, πήγα στον αύριο χώρο, βρήκα τα παιδιά, έφυγαν μόλις, ήθελα να δω τι πιάνεται τα αιτήματά τους, αμέσως τράπηκαν σε φυγή και επανήλθαν πάλι το απόγευμα της ίδιας μέρας και συνέχισαν τους βανδαλισμούς. Εμείς επισκεφτήκαμε
Δηλαδή, οι ζημιές και οι βανδαλισμοί έγιναν αντιληπτοί, λέτε, και από περίοικους και κατοίκους της περιοχής. Κάνατε ό,τι μπορούσατε, ωστόσο κάποιοι επέστρεψαν να θεωρούσαν ότι δεν έχουν τελειώσει το έργο τους, το καταστροφικό έργο τους. Ναι, θα συνεχίσουν αυτό το θεάριστο έργο, το αποτροπιακό. Είναι περιουσία όλων των συνδημοτών, όλοι συμβάλλουμε σε αυτά. Όπως είπατε, με τα χρήματα αυτά, τα οποία δαπανίσαμε και θα δαπανίσουμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε μεγάλες βελτιώσεις στις σχολικές μονάδες του Δήμου μας, που είναι παλαιές, χρειάζονται συντήρηση. Και θα σας αναφέρω και τι έργα, τι έχει κάνει η Δημοτική μας Αρχή, η Νέα Δημοτική μας Αρχή. Εννοείται ότι θα αναφερθούμε και σε αυτά. Και όπως λέτε, είναι ζητούμενο, κυρία Ιβατίδη, να υπάρχει εξυγχρονισμός των σχολείων μας, υλικοτεχνικό στις υποδομές. Μιλάμε για ενεργειακή αναβάθμιση. Γίνονται τέτοιες προσπάθειες να ενταχθούν σχολικές μονάδες στην ενεργειακή αναβάθμιση, σε προγράμματα. Δυστυχώς όμως, εκεί που πάτε να κάνετε κάποια άλματα προς το καλύτερο, υπάρχουν κάποιοι που έχουν άλλα σχέδια. Και όπως είπαμε, με 200.000 ευρώ θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα μέσα σε σχολεία, σε σχολεία που έχουν πρόβλημα. Θα μπορούσαν να φτιαχτούν οι αύλοι χώροι, θα μπορούσαν ενδεχομένως να φτιαχτούν γήπεδα, οι αθλητικοί χώροι που πάσχουν στα σχολεία. Όμως καλείστε κάθε φορά να αντιμετωπίζετε. Αναλυτικά. Έχετε δίκιο, χρειάζονται όλες οι προτάσεις των παρατάξεων που μετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στόχος και μέλημα, όπως και της Δημοτικής Αρχής, είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων μας. Mm-hmm. Πλην όμως, σε 138 σχολικές μονάδες, από το 2011 εκκρεμούσαν 42 που δεν είχαν άδεια. Ήδη με την ανάληψη της Νέας Δημοτικής Αρχής και με παρότηση του κύριου Δημάρχου, προβήκαμε στη σύνταξη των διαπιστωτικών πράξεων, ούτως ώστε να είναι ένα μεγάλο σκαλοπάτι, ούτως ώστε να γίνει η αδειοδότηση των υπολείπων, των 42 που σας είπα, που από το 2011 καμία δημοτική προηγούμενη αρχή δεν είχε κάνει και εμείς αμέσως το αναλάβαμε. Και ίσως να καθυστερήσαμε, και αυτό το έχω ζητήσει και εγώ συγγνώμη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί άμεσα ήταν η αντίδραση του Δημάρχου μας, άμεσα να προβούμε σε διαπιστωτικές πράξεις, ούτως ώστε να συμπληρωθούν οι φάκελοι, να πάνε στην αποκεντρωμένη, να επιστρέψουν, ούτως ώστε η αδειοδότηση ήταν πάρα πολύ εύκολο πράγμα. Και όχι όπως είπαν μερικοί εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, ότι άλλαξε η νομοθεσία. Αυτά είναι μυθεύματα. Η νομοθεσία παραμένει. Η πολιτική βούληση είναι ισχυρή και ήδη της Δημοτικής Αρχής εκφράστηκε. Έχουν γίνει φάκελοι, έχουν πάνε στην αποκεντρωμένη και περιμένουμε να επιστρέψουν, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αναβάθμιση ενεργειακή στα σχολεία μας. Όπως είπατε για τους αύλους χώρους, ήδη εκτελείται το πρόγραμμα εμαχτείων. Είδαμε στο τέταρτο ΓΕΛ στην Ακαδημία τους αύλους χώρους και θα επανέλθουμε και σε άλλες σχολικές μονάδες. Ήδη από το καλοκαίρι, η Δημοτική Αρχή δεν ήταν σε άδεια. Ήμασταν εδώ με πολλές συσκέψεις που έκανα και οι σχολικές επιτροπές με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων. Καταγράφηκαν τα αιτήματά τους, ιεραρχήθηκαν και προβήκαμε άμεσα στην τέλεση των αυτά που έπρεπε να γίνουν, ώστε τα παιδιά μας ερχόμενοι στις σχολικές τάξεις να έχουν μια εικόνα που να αρμόζει στην εκπαιδευτική τους κατάρτιση. Επίσης, από τα έργα τα οποία έκανε αυτό, θέλω να σας το αναφέρω. Δεν θέλω να αναφερθώ στα έργα που αναλυτικά εξέφρασε ο κύριος Δήμαρχος. 41 έργα είναι με σύμβαση προϋπολογισμού 17.654.858. 35 έργα είναι σε φάση δημοκράτησης προϋπολογισμού 16.305.814 και 39 έργα είναι σε φάση μελέτης προϋπολογισμού 35.665.431 ευρώ. Και επίσης και τα τρία ευρωπαϊκά προγράμματα, το Connected, το Proficity και το Sput, τα οποία είναι της τάξης 448.000, τα οποία τα ανάλυσε η Δημοτική Αρχή στον απολογισμό της στις 10 Μαΐου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ θέλω να αναφερθώ όμως στα έργα που είναι για τις σχολικές υποδομές. Είναι η κατασκευή και συντήρηση των αθλητικών υποδομών του Δήμου μας, που είναι στο Φιλόδημος Βίου, που είναι της τάξης 744.000.
χιλιάδες ευρώ. Είναι η συντήρηση σχολικών μονάδων και ανοιχτών αθλητικών χώρων που είναι της τάξης 4.586.000. Είναι ο προσεισμικός έλεγχος στο σχολείο μας, που πάλι και αυτό η νέα δημοτική αρχή και με εντολή προσωπική του Δημάρχου προβήκαμε στη σύνταξη φακέλου στο τρίτης και έχουμε την ευχάριστη θέση ότι έχει ενταχθεί. Είναι της τάξης 148.769. Είναι η εκπόνηση μελετών μέτρων πυροπροστασίας της τάξης 647.280 ευρώ. Είναι μεταστέγαση των δύο πειραματικών πρώτου και δευτέρου στους χώρους του Πανεπιστημίου, που είναι ο φυσικός χώρος, που είναι μετά από δράσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας, της επιστημονικής. Έχουν διαφερθεί πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί επιστήμονες πέραν των 12 ετών. Ήδη έχουμε συντάξει πρόγραμμα στο Αντώνης Τρίτσης, το οποίο ευελπιστούμε και είναι σίγουρο ότι θα γίνει μετά από την προγραμματική σύμβαση που υπογράψαμε με τον κύριο Πρίδεν, τον οποίο ευχαριστούμε. Είναι της τάξης των 6.900.000. Και είναι και η συνέχιση του έργου στα παλαιά στρατηγικούς φούρνους, που είναι της τάξης που συνεχίζεται μετά από 2 χρόνια μελετών, όπως το έχω αναφέρει επιγραμματικά, 5 χρόνια προηγούμενης δημοτικής θητείας. Πάλι η Οικονομική Επιτροπή έβγαλε ένα κονδύλιο της τάξης 1.780.000, ούτως ώστε να τελειώσουμε, το οποίο ήταν μεν ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, πριν όμως περιβήκαμε και το ΦΑΣΑ που αναλογούσε. Mm-hmm. Και θέλω και να περθώ πάλι, γιατί ακούω αιτιάσεις από τους αγαπητούς συναδέλφους της αντιπολίτευσης. Εγώ δεν θέλω να μηδενίσω το έργο κανενός. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις μας, για τα έργα μας, τα οποία δεν μπορούμε να κρυφτούν. Θέλω να αναφερθώ και στην απένταξη του σχολείου στο Νεοχρόπουλο. Είναι ένα έργο που είχαν εντάξει προηγούμενη δημοτική αρχή στο ΕΣΠΑ. Ήταν της τάξης του 1.200.000 ευρώ, το οποίο από αστοχίες, από τέτοιο, απεντάχθηκε. Άρα ουσιαστικά χάθηκαν τα λεφτά αυτά τα οποία μπορούσαμε να εντάξουμε στο ΕΣΠΑ. Ήδη, όπως έχουμε μάθει και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο κύριος Δήμαρχος, με επισκεπτόμενο τον αναπληρωτή υπουργό, εντάξαμε το εμβληματικό έργο της κεντρικής πλατείας, 5.200.000, το πνευματικό και ο περιβάλλον χώρος της Κατσικάς και την αγροτική οδοπία. Ευελπιστούμε πάλι, έχουμε καταθέσει πρόταση για την ανέγερση σχολείων στην περιοχή της Κατσικάς, της Παμβότιδας, της αγαπημένης μας. Αυτό πήγα να πω, κύριε Ιβατίδη. Εκεί τώρα νομίζω ότι θα πρέπει να στρέψετε το βλέμμα σας, η αρμόδια αντιδημαρχία, η δική σας, μαζί με τις σχολικές επιτροπές, για την εκπόνηση μελετών ώστε και την έβρεση κονδυλίων, ώστε να δημιουργηθούν νέες σχολικές μονάδες στην περιοχή. Νομίζω είναι μεγάλη ανάγκη, το βλέπετε. Η πόλη βγαίνει προς τα έξω, μεγαλώνει. Υπάρχει ανάγκη από σχολικά κτίρια. Και δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες είναι πιο προβληματικές. Τι βλέπετε, τι σας λέει ο κόσμος? Γιατί βλέπουμε σχολεία υπεράριθμα, τάξεις και αίθουσες υπεράριθμες. Βέβαια. Θα ξεκινήσω από την περιοχή του Νεοχωροπούλου, mm-hmm. που απετάχθηκε το δημοτικό σχολείο, αυτό που σας ανάφερα. Ήδη δρομολογούνται, μελετούνται 2 οικόπεδα, τα οποία είναι χωροθετημένα για σχολικές στέγες, και τα οποία θα πρέπει να λύσουμε το μεγάλο πρόβλημα, γιατί έχει μεγάλη οικιστική ανάπτυξη η περιοχή του Νεοχωροπούλου, ούτως ώστε να μπορούν τα παιδιά να εξυπηρετηθούν. Επίσης, προτάσεις ακούμε, συνεργαζόμαστε με την εκπαίδευση, με τους διευθυντές εκπαίδευσης και συγκεκριμένα τον περιφερειακό διευθυντή, τον κύριο Καμπουράκη Κωνσταντίνο, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω για την απεριόριστη συνεργασία. Τον διευθυντή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Τσερόλα Αλέξανδρο, τον διευθυντή της πρωτοβάθμιας, τον κύριο Ντούτσι Δημήτριο. Συνεργαζόμαστε. Ακούμε προτάσεις. Επίσης, μια άλλη πρόταση που έχουμε και στο επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι στην περιοχή της Νέας Ζωής. Εκεί που υπάρχει μεγάλη οικιστική ανάπτυξη, mm-hmm. πάλι και εκεί μελετάνε, πρέπει να είναι τα οικόπεδα να είναι αδειοδοτημένα, να είναι ειδικά χωροθετημένα για σχολικές στέγες. Πάντα εισακούμε την εκπαιδευτική κοινότητα. Η εκπαίδευση δεν είναι ένα κομμάτι που μια δημοτική αρχή θα πάρει και θα αναλάβει. Πάντα σε συνεργασία, εγώ πιστεύω ότι πάντα με συνεργασία θα πάμε μπροστά. Ακούμε τους καθήλυνα αρμοδίους, όπως και η ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Δήμαρχος με το Μουσικό Σχολείο στα Ιγένεια, δεσμεύτηκε, αλλά δεν θα μπορέσουμε να αναγγείλουμε αναγέρσεις χωρίς να έχουμε τα ανάλογα χρηματοδοτικά εργαλεία. Θέλουμε να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας. Και αυτό είναι και προσωπική άποψη και δέσμευση του κύριου Δημάρχου και όλων εμείς που υπηρετούμε τη Δημοτική Αρχή. Δεν θέλουμε να λέμε κουβέντες ή να καταθέτουμε προγράμματα, και θέλουμε ο κόσμος να βλέπει. Ο κόσμος θα βλέπει χειροπιαστά και όπως βλέπει. Και να μην ξεχάσουμε ότι είμαστε στη μέση της Δημοτικής Αρχής,
Είναι 2 χρόνια εσύ ως δημοτικής θητείας, με 1,5 χρόνο σε πανδημία. Και δεν είναι αυτό δικαιολογητικό να πούμε ότι δεν ήμασταν γρήγοροι. Όταν λέμε σε καιρό πανδημίας, μιλάμε με προσωπικό που απασχολείται και στις υπηρεσίες του Δήμου με μειωμένο κατά 30%. Μιλάμε και όλοι οι άλλοι φορείς που εμπλέκονται, το δημόσιο, τα υπουργεία, λειτουργούσαν και αυτοί με μειωμένο προσωπικό. Ούτως ώστε δεν μπορούσαμε να κάνουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στον καιρό της πανδημίας. Ήταν ένα διάστημα το οποίο μας έβαλε φρένο. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται. Είμαστε εδώ. Είμαστε θα πάνω πρέπει στα... τώρα, ακόμη και αν μπήκε τότε φρένο, κύριε Αηβατίδη, τώρα θα πρέπει να τρέξετε. Είναι μία κούρσα, είναι μαραθώνιος. Και όπως είπατε, γιατί και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο, βρισκόμαστε ακριβώς στο μέσο της θητείας και η επόμενη χρονιά θα είναι προεκλογική, κακά τα ψέματα. Οπότε, ό,τι είναι, πρέπει να το τρέξετε. Δέχομαι μηνύματα για τα σχολεία στο Χατζικώστα. Τι γίνεται εκεί και με τι ρυθμούς πηγαίνει το συγκεκριμένο έργο. Θυμόμαστε τα τελευταία χρόνια, εντάξει, τις παλινοδίες και όλα όσα είχαν γίνει, αλλά θυμόμαστε το Δήμαρχο να λέει, το σημερινό Δήμαρχο, ότι θα προλαβαίναμε τη φετινή σχολική χρονιά. Αυτό δεν έγινε. Πάμε πίσω, ίσως στο μέσο της φετινής σχολικής χρονιάς, της τρέχουσας, ίσως παραδοθεί το έργο. Τι ακριβώς? Να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα λίγο, για να μην, να μην έχουμε μνήμη ελέφαντα. Το αίτημα αυτό της πάγιας θέσης μετεκατάστασης των σχολείων ΣΑΠ και του νηπιαγωγείου έρχεται προς 12 ετίας. Mm-hmm. Ήδη ο κύριος Δήμαρχος με την ανάληψη της νέας δημοτικής αρχής δεσμεύτηκε. Προβήκαμε σε προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Επίλου και το συγκεκριμένο τον Περιφερειάρχη, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσουμε για την απεριόριστη συνδρομή που κάνει και για τα θέματα εκπαίδευσης και στέγασης. Προχώρησαν, μπήκαν κτίρια, όχι προ-ΚΑΤ, είναι βαριά κατασκευή, έχουν προχωρήσει οι εργασίες. Υπήρχε μια καθυστέρηση γιατί υπήρχαν κάτι δίχτυα, ήταν μπερδεμένοι. Ήταν το Χατζικώστα, ήταν η Μέριμνα, ήταν ένα κουβάρι το οποίο το ξεδιλίξαμε. Ίσως να αργήσαμε. Ίσως να αργήσαμε, αυτό όμως δεν συνεπάγεται. Η υποχρέωση της περιφέρειας με την προγραμματική σύμβαση ήταν να γίνει η τοποθέτηση των οικίσκων που είναι με βαριά κατασκευή, είναι στιβαρή κατασκευή. Έχουν προχωρήσει και οι σκεπές και οι γυψωνίδες. Και η υποχρέωση της δημοτικής μας αρχής ήταν ο περιβάλλον χώρος και η περίφραξη. Τα οποία, όπως ξέρετε, τα έργα, γιατί και εγώ δεν ήξερα, εγώ όντας δημόσιος υπάλληλος, ήξερα τους ρυθμούς που κινείται η δημόσια διοίκηση. Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Εμείς προσπαθούμε και όποτε θα είμαστε έτοιμοι, η υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής είναι αμέσως, μόλις αδειοδοτηθούν τα κτίρια και παραδοθούν, εμείς θα πάμε στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και σε ό,τι αναλώσιμα μέσω των σχολικών υποδομών, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι για να μπορέσουν τα παιδιά μας να... Πάντως φαίνεται ότι ανακύπτουν συνεχώς νέες ανάγκες, γιατί έμαθα ότι υπάρχει αίτημα να ζητηθούν και νέες τάξεις ΣΑΠ και νέοι χώροι για τα σχολεία. Και όχι, βεβαίως, και όχι μόνο αυτό, ήδη στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας που έχω την τιμή να προεδρεύω, μας είχε διαβεστεί ένα αίτημα από τα ειδικά σχολεία πρώτων νηπιαγωγείων και δεύτερο ΣΑΠ που στεγάζονται στην εγκαταστάσεις της ΕΛΕΠΑ. Εκεί υπήρχε ένα μπέρδεμα. Μας είχαν παραγωγηθεί χώροι στην ΕΛΕΠΑ, οι οποίοι δεν ήταν σαφώς πόσοι χώροι ήταν, πόσες έθεσαν. Μετά το 2017-2018 έκαναν ένα αίτημα η ΕΛΕΠΑΠ ότι ήθελε 5 αίθουσες από αυτές που μας είχαν δώσει, τις ήθελαν πίσω. Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, η προκατοχή μου, επέστρεψαν 4 αίθουσες. Τώρα μας έχουν υποβάλει ένα αίτημα να θέλουμε 2 αίθουσες. Δηλαδή υπήρχε ένα κουβάρι, αλλά η απόφαση που πήραμε η καταπλειοψηφία, δύο μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, που σημειωτέων δεν είναι διορισμένοι. Ο μόνος διορισμένος είμαι εγώ από τον κύριο Δήμαρχο, είναι εκπρόσωπος της δασκαλικής κοινότητας, της δευτεροβάθμιας, είναι από τις επάγγελμα βιοτέχνες. Πήραμε απόφαση να παραμείνουν και να ενταδικηθούν οι εργασίες, ώστε μόλις θα είμαστε έτοιμοι, αμέσως θα προβούμε στην τη μετεκατάσταση των παιδιών. Ήδη όμως, και από πλευράς της Δημοτικής Αρχής και του κ. Δημάρχου, είχε διαβεστεί μια πρόταση να μεταστεγαστούν στους χώρους του σχολείου της Περιβλέπτου. Ένα τέλειο κτηριολογικό συγκρότημα, το οποίο βραμμένο είναι ανεκμετάλλευτο και το έχουμε το οξύμορο. Υπάρχει το οξύμορο να ο ιστός της πόλης μας να έχει ανάγκη... Δεν προκρίθηκε όμως αυτό που προτείνατε. Φάνηκε ότι δεν το ήθελε η εκπαιδευτική κοινότητα.
Ούτε αλλά ούτε οι, ναι, ούτε οι γονείς, ούτε τα, οι μαθητές, ούτε τα παιδιά. Με το λογιστικό ότι είναι μακριά η περίβλεπτος, δεν θα είναι κοντά στον κεντρικό ιστό, δεν θα είναι κοντά στο νοσοκομείο. Υπήρχε όμως μια μεγάλη ευκαιρία να μετεγκατασταθούν σε ένα κτίριο που αρμόζει με τεράστιους χώρους. Εν πάση περιπτώσει όμως εμείς προχωρήσαμε και υλοποιούμε το έργο της μετεγκατάστασης στους χώρους του Χατζηπάστου. Μάλιστα. Ρωτάνε φίλοι τηλεθέατες, ποιες άλλες περιοχές, και είναι ερώτημα που έχει ξαναέρθει, ποιες άλλες περιοχές πάσχουνε, πού πρέπει να γίνουν σχολεία? Όπως προανέφερα πριν, εμείς σας ακούμε, πάμε χέρι-χέρι με την εκπαιδευτική κοινότητα. Οι προτάσεις όλες έρχονται από την Περιφερειακή Διεύθυνση, στο οποίο σας λέω, θα θέλω να τους ευχαριστήσω. Δηλαδή, η συνεργασία μας είναι 2 και 3 φορές την μέρα με τον Περιφερειακό Διευθυντή και τους διευθυντές. Πάντα εισακούμε τις προτάσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας. Εκεί η εκπαιδευτική κοινότητα κάνει τις τοποθετήσεις στα σχολεία, ξέρει την καταγραφή των μαθητών που πηγαίνουν σε κάθε σχολείο, την κατανομή, ούτως ώστε όμως εμείς αυτούς τους ακούμε και συνεργαζόμαστε. Βέβαια και τους γονείς έχουμε υποχρέωση. Είμαστε αυτοδίκης, πρέπει να ακούμε όλους τους φορείς. Τους ακούμε και προβαίνουμε σε πράξεις. Αλλά δεν θέλουμε να ανακοινώνουμε ανέγερση σχολείων τα οποία δεν θα είναι εφικτά. Ήδη προχωρούμε και την Κατσικά που σας είπα, έχει σχηματιστεί φάκελο από την τεχνική υπηρεσία. Προχωράμε στο χρηματοδοτικό εργαλείο των Ιστιτούτων. Ευελπιστούμε, προχωρώμε και εκεί υπάρχει μια καθυστέρηση, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος. Και εκεί είναι, υπάρχει δημοσιοπαλλητική νοοτροπία, υπάρχουν καθυστερήσεις. Εμείς είμαστε εδώ όμως. Μάλιστα. Λέει η φίλος τηλεθεατής, συνεργασία καλύτερη με τις ενώσεις των γονέων, με τις σχολικές ενώσεις γονέων, για να μπορέσετε να κάνετε, λέει, και περισσότερα πράγματα. Υπάρχει διάθεση από αρκετούς ανθρώπους να δουλέψουν και να βοηθήσουν το Δήμο και το έργο σας? Βεβαίως και εγώ σαν γονείς είμαι υποχρεωμένος. Ήδη έχουμε κάνει πάρα πολλές συναντήσεις και με τις ενώσεις γονέων και στο 24ο νηπιαγωγείο. Έχω πάει 2-3 φορές με τις ενώσεις γονέων. Τους ακούμε, είναι προτάσεις θετικές. Είναι πάντα είναι πολύτιμη συνεργάτης γονείς. Αλλά πάντα όμως το τελευταίο λόγο τον έχει ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας. Δηλαδή, οι προτάσεις των γονέων, εμείς δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε μια πρόταση των γονέων, εάν δεν είναι σύμφωνος και ο διευθυντής της σχολικής μονάδας. Δεν θα μπορέσουμε, γιατί δεν υπάρχει η σωστή διαδικασία υλοποίησης του έργου. Γι' αυτό, σίγουρα, δεν μπορείτε να παρακάμψετε έναν διευθυντή, αλλά αν υπάρχει διάθεση να δουλέψει μια ομάδα γονέων για να ευπρεπιστεί, για παράδειγμα, ένα σχολείο, ο περιβάλλον χώρος ή η εσωτερική τύχη, έχουμε δει να γίνονται πραγματικά θαύματα σε σχολεία, να γίνονται πανέμορφες δημιουργίες και παρεμβάσεις από γονείς που έχουν διάθεση. Νομίζω αν αυτοί έχουν τη διάθεση, εσείς τους δώσετε τα πινέλα και τα υλικά, μπορούν να γίνουν ωραία πράγματα. Και όχι μόνο, γιατί και οι γονείς... Πειθό χρειάζεται, έτσι. Αν υπάρχουν, δηλαδή, αν μου λέτε αυτό, ότι υπάρχουν και διευθυντές που δεν συνενούν σε τέτοιες παρεμβάσεις, νομίζω με πειθό μπορείτε να τους είναι η μαγική λέξη, κάνετε να ακολουθήσουν. Η συνεννόηση, ο διάλογος, ο οποίος εκλείπει και στο πολιτικό κομμάτι και παντού. Παντού αυτό έχω διαπιστώσει εγώ με την πορεία που έχω στην αυτοδιοίκηση 2 χρόνια. Δεν υπάρχει, δηλαδή, υπάρχει το οξύμορο να λέμε το ίδιο πράγμα και η φορά του λόγου να μην μπορούμε να συνοηθούμε σε απλά ελληνικά. Mm-hmm. Το ζητούμενο είναι τα σχολεία, τα παιδιά μας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εκεί είναι ο κοινός στόχος. Και εκεί προσπαθούμε να επεμβούμε. Mm-hmm. Κατανοητό. Κύριε Ιβατίδη, για πείτε μου τώρα, είπαμε ότι βρίσκεστε στα μισά της θητείας και του έργου που έχετε αναλάβει και δεν ξέρω πραγματικά αν καθόλου έχετε μετανιώσει, είτε από τα πειρά που δέχεστε, είτε από την κριτική κλπ. Και αν δηλώνετε παρόν και για τις επόμενες εκλογές. Ναι, δεν έχω μετανιώσει σε τίποτε. Είναι μεγάλη τιμή που υπηρετώ τη Δημοτική Αρχή. Όπως έχω πει και θέλω να το ξανατονίσω, η προσωπικότητα του Δημάρχου είναι μια παρακαταθήκη για την πόλη μας και θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουν προς όφελος των συνδημοτών μας. Θα είμαι παρόν όπου και όπου χρειαστεί υπό του Δημάρχου μας. Άρα ουσιαστικά μας το λέτε και αυτό, ότι πλέον πορεύεστε με την παράταξη του κυρίου Ελισάφ και θα πορευτείτε με αυτή την παράταξη. Βεβαίως, είναι ζήτημα ηθικής και τιμής για μένα. Μάλιστα. Καλώς. Θα έχουμε πολύ χρόνο να τα πούμε λοιπόν. Έχουμε 2 χρόνια ούτως ή άλλως μπροστά μας. Αλλά όφυλα να το ρωτήσω, γιατί γίνονται κινήσεις από πάρα πολλές παρατάξεις, κυρία Ιβατίδη. Τα βλέπετε κι εσείς. Έτσι πλέον μέσα στα πράγματα είστε. Όλοι προετοιμάζονται, όλοι ετοιμάζονται. Υπάρχουν έτσι διεργασίες. Οπότε είναι λογικό κι εμείς να ρωτάμε. Είναι δουλειά μας. Είναι κρατικό δικαίωμα του κάθε πολίτη, του κάθε συνδημότη, να ενασχοληθεί με τα κοινά και τον προτρέπω. Και αυτό είναι μια
πάρα πολύ καλή εμπειρία. Είναι πρωτόγνωρο για μένα και είμαι σε μια ηλικία η οποία δεν είμαι νεαρά να έχω μεγάλο πολιτικό μέλλον, αλλά είναι πρωτόγνωρη. Δηλαδή, ό,τι κάνω, ό,τι αυτό το κάνω μέσα από την καρδιά μου, χωρίς να έχω μετανιώσει στιγμή για αυτό που κάνω και είναι ιδιαίτερη τιμή. Αν θέλετε όμως να αναφέρουμε και ένα πόσοι είναι οι μετανάστες στη δομή της Κατσικάς που έχω και από την... Είναι 980. Παρακαλώ, ναι, να μην το ξεχνάμε. Ένα θέμα, ξέρετε, μας απασχόλησε το προηγούμενο διάστημα, η αλήθεια είναι, αλλά τείνουν οι άνθρωποι αυτοί να αφομοιωθούν. Αν δεν υπήρχε όντως και η περιοχή του Κατσικά, όπου υπάρχει έτσι το κάμπ των προσφύγων μεταναστών, δεν θα φαινόταν ότι είμαστε μια περιοχή που δέχτηκε τόσο σφοδρά το κύμα των μεταναστών το προηγούμενο διάστημα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί πλέον φαίνεται ότι αφομοιώνονται και έχουν γίνει μέρος της πόλης, τους βλέπουμε παντού γύρω μας. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι συνθήκες έχουν βελτιωθεί αρκετά από εκείνο το διάστημα, όταν είχαν πρωτοφτάσει οι πρώτοι πρόσφυγες, όμως δεν είναι και ιδανικές, έτσι. Δεν ξέρω τι εικόνα έχετε, για πείτε μας. Είναι ένα επίτευγμα της πόλης μας. Είμαστε φωτεινό παράδειγμα με τη φιλοξενία, με τη διαχείριση των μεταναστών. Όλοι οι προκάτοχοι μου θέλω να τους ευχαριστήσω. Όταν ξεκίνησαν υπήρχαν πρωτόγνωρες συνθήκες. Έχουν κάνει μεγάλο έργο. Έχουμε γίνει success story όχι μόνο για την Ελλάδα και πανευρωπαϊκά. Δεχτήκαμε τους πρόσφυγες μετανάστες, τους εκπαιδεύσαμε, τους αγκαλιάσαμε. Η εποχή που ανέλαβα εγώ την διαχείριση του μεταναστευτικού έχει αλλάξει άρδη. Δηλαδή, οι βελτιώσεις είναι φανερές και το τελευταίο χρόνο. Ο άξιος διοικητής, ο κύριος Δημήτρης Λάκας, που έχει τοποθετηθεί από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, εκείνη η διαχείριση της ανοιχτής δομής, ο Δήμος μας συνεισφέρει με το εργοτάξιο, με την κοινοφιλή εργασία, με ό,τι χρειαστεί, με την εκπαίδευση, με την ένταξη. Έχει γίνει ένα μεγάλο σημαντικό έργο. Ήδη υλοποιούνται και οι περίφραξεις που θα γίνει τύπου ΝΑΤΟ. Θα υπάρχουν μηχανήματα σκαναρίσματος στην είσοδο. Θα υπάρχουν οι κάρτες. Από 1 Οκτωβρίου οι κάρτες που έπαιρναν τα χρήματα οι πρόσφυγες μετανάστες μέσω της ΥΠΑ της Αρμοστίας, αυτές καταργούνται και οπότε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής θα εκδώσει καινούριες κάρτες, ούτως ώστε έτσι θα εισέρχονται στην ανοιχτή δομή. Δεν θα μπαίνουν δηλαδή όποιος θέλει, μπαίνει, βγαίνει. Θα υπάρχει έλεγχος. Θα υπάρχει έλεγχος. Ήδη και αυτό το διαπίστωσε και ο πρόεδρος του ΕΟΔΙΟ, ο κύριος Ακουμανέας, που μας επισκέφθηκε τις 14 Σεπτεμβρίου και είχα την τιμή να τον συνοδεύσω. Είδε μια κατάσταση και αυτό φαίνεται. Και η διαχείριση, δεν υπάρχουν προβλήματα. Επίσης, από τη φιλοξενία των ανοιχτών δομών, μαζί με συμβάσεις που κάνουμε με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, υλοποιούμε έργα ανακούφισης και στην περιοχή της Κατσικάς και τη περιοχή του Περάματος. Δηλαδή, παίρνουμε χρήματα τα οποία επιστρέφονται στους πολίτες που δέχονται το βάρος σε έργα υποδομών, παιδικών χαρών, οτιδήποτε χρειαστεί για τους συνδημότες. Η βούλησή μας δεν είναι μόνο οι πρόσφυγες μετανάστες, είναι οι συνδημότες. Εκεί απολογούμαστε, εκεί σε αυτούς κοιτάμε στα μάτια, αλλά προσπαθούμε να είμαστε μια δημοκρατική κοινωνία, να τηρούνται οι διατάξεις, να υπάρχει μια αρμονική διαβίωση και πιστεύω και είμαι υπερήφανος γι' αυτό ότι υπάρχει μια σωστή διαχείριση των προσφύγων μεταναστών. Βέβαια υπάρχουν και μερικές ακρότητες και στην περιοχή του Περάματος. Είναι κάτι οι δομές ανηλίκων, στους οποίους δεν έχει υπό την επίβλεψη ο Δήμος. Υπάγονται απευθείας στην κυρία Εισαγγελέα, τη Εισαγγελέα και από την κυρία Σταυράτη. Αυτή είναι, έχει την αποκλειστική διαχείριση. Και οι τοπικές κοινωνίες όμως, ό,τι χρειαστούν, είμαστε εκεί. Αναφερθήκατε και στη συνάντηση που είχατε με τον πρώην πλέον, γιατί υπέβαλε την παραίτησή του διοικητή του ΕΟΔΗ, τον κύριο Αρκουμανέα, και επειδή στέλνουν μηνύματα φίλοι τηλεθέτες, με τον εμβολιασμό των προσφύγων, τι γίνεται, κύριε Ιβατίδη, τι συζητήσατε εκεί? Πολύ ωραία. Όπως είχαμε πει, είχαν νοσήσει περίπου 500 πρόσφυγες μετανάστες. Έγιναν άλλοι 350 εμβολιασμοί. Υπήρχε ένα κενό 150 ατόμων, τα οποία λόγω ότι ο γιατρός δεν συνέστηνε το εμβόλιο της Pfizer. Το μονοκλονικό έχουν πραγματοποιηθεί και δηλαδή υπολείπονται ακόμα 20 εμβολιασμοί για να τελειώσουμε με το τείχος ανοσίας. Οι εμβολιασμοί που είναι για τα παιδιά όμως, για να μπορούν να φοιτούν στα σχολεία μας, δεν μπαίνουν τα παιδιά των προσφύγων μεταναστών χωρίς να έχουν τα εμβόλια τα απαραίτητα, που προβλέπεται για όλους. Δεν κάνουμε εξαίρεση. Έχουν γίνει εμβολιασμοί, έχουμε άριστη επικοινωνία και με τον διοικητή, τον κύριο Λάγκα Δημητρίου. Έχουμε πάντα με συνεργασίες. Εγώ πιστεύω ότι με τις συνεργασίες, όχι μόνο στην αυτοδιοίκηση παντού,
παντού και εκεί που εμπλέκεται η αυτοδιοίκηση, πάντα με συνεργασίες, θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Κύριε Ιβατίδη, θα σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή μας. Βέβαια, για δυσάρεστο λόγο έτσι σας προσκαλέσαμε. Κάναμε μια ευφόλιστη σύλληψη κουβέντα. Ελπίζω να μην μας απασχολήσουν και πάλι φαινόμενα βανδαλισμών σε σχολεία και καταστροφών. Να κυλήσει ομαλά η νέα σχολική χρονιά για όλα τα παιδιά. Μακριά από κορονοϊό, μακριά από καταλήψεις. Μόνο με υγεία έτσι και να είναι επικοδομητική αυτή η χρονιά. Νομίζω έλειψε στα παιδιά μας το σχολείο, τους έλειψε πολύ και πολύ. Ας επιστρέψουν έτσι και επίσης και όλοι, όλα καλά. Και η Σύλλογη Γονέων και η τοπική αυτοδιοίκηση όπως έχει υποχρέωση. Βέβαια η τοπική αυτοδιοίκηση δεν εμπλέκεται στην εκπαίδευση. Η τοπική αυτοδιοίκηση συμβάλλει ούτως ώστε τα παιδιά μας να έχουν μια αξιοποιητική φοιτηση στα σχολεία. Η εκπαιδευτική κοινότητα, άρα ουσιαστικά όλοι μαζί πρέπει να λάβουν τις ευθύνες μας. Ήδη θα προγραμματιστεί και σύσκεψη υπό του Δημάρχου και της εκπαιδευτικής κοινότητας και του Συλλόγου Νέων. Όλοι μαζί να λύσουμε αυτό το θέμα το ακραίο. Είναι περιουσία που βαρύνει όλους μας. Και δεν είναι λύση το να τέτοιο. Εγώ ήδη και έχω πει στα παιδιά στους μαθητές ότι αιτήματα χρειαστούν. Εγώ ο ίδιος θα τους πάρω, θα τα διαβάσουμε. Είτε το είδα με ανακούφιση στα παιδιά. Δεν θα υπάρχουν και ακρότητες. Η αστυνομία, δεν θέλουμε να βάλουμε την αστυνομία στα σχολεία μας και θεσμικά δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά πάντα με το διάλογο, πιστεύω ο διάλογος και με την εκπαιδευτική κοινότητα και με τους γονείς και με την αυτοδιοίκηση. Εγώ πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο που να αρμόζει σε μια προοδευτική δημοκρατική κοινωνία για την καλή φοίτηση των παιδιών μας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι κύριε Ιβατίδη και εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε. Είμαστε ούτως ή άλλως σε επαφή. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Φίλες, φίλοι, πολλά τα μηνύματά σας. Νομίζω τα περισσότερα όμως έχουν απαντηθεί από τον κύριο Ιβατίδη. Και άσχετα μηνύματα στέλνετε, θα τα δούμε σε λίγο. Πάμε στο πρώτο και απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα της ημέρας και επιστρέφουμε. Εάν θέλετε δωρεάν θέρμανση από τη φύση, αντλία θερμότητας Mitsubishi Electric. Τώρα κάθε σπίτι απολαμβάνει μοναδική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης χωρίς πετρέλαιο, λέβητες και καμινάδες. Οικονομία έως και 70% σε σχέση με το πετρέλαιο. Η εγκατάσταση γίνεται χωρίς επεμβάσεις στο εσωτερικό του σπιτιού. Η κορυφαία σειρά αντλιών θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubandan εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και σε ακραίες θερμοκρασίες έως μείον 25 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης. Ψήξη θέρμανση ύλης. Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα. Τηλέφωνα 30 069 και 30 200. Όμορφα δεν είναι? Πάρα πολύ! Ωραία θέα έχει εδώ. Βλέπεις τα πάντα. Τη λίμνη, τον ουρανό, την πόλη φωτισμένη. Λες και είναι στολισμένη. Έχει πάρα πολλά λαμπάκια, όπως αυτά που στολίζουμε τα Χριστούγεννα. Ναι! Παπά, ποιος έχει βάλει όλα αυτά τα φώτα? Είναι μια ομάδα καλών ανθρώπων, οι οποίοι ονομάζονται επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι. Α, αυτοί έχουν βάλει όλα αυτά τα φώτα. Ακριβώς. Αυτοί φροντίζουν για όλα αυτά τα φώτα που βλέπεις και για όλα τα φώτα σε όλα τα σπίτια. Λοιπόν, πάμε σπίτι. Ναι, πάμε. Για όλες τις δουλειές δεν υπάρχει. Για ασφάλεια και νομιμότητα μόνο επαγγελματίες. Η διαφορά είναι στην οτροπία. Σύνδεσμος ηλεκτρολόγων Ιωαννίνων Ηπείρου. Σαν ειδικός, επιλέγω κοτόπουλο Πίντος για ασφάλεια. Ταϊσμένο με 100% φυτικές τροφές. Σαν μητέρα, επιλέγω Πίντος για φρεσκάδα. Σε νέα συσκευασία, με προστατευτική ατμόσφαιρα. Σαν Ελληνίδα, επιλέγω Πίντος για νοστιμιά. Με αναγραφή ταυτότητας προέλευσης από Ορεινή Φάρμα Πίντος. Επιλέγω κοτόπουλο Πίντος για τριπλή σιγουριά. Εσείς? Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα, τώρα με ταυτότητα προέλευσης.
Πόσα είναι τα βασικά χρώματα? Πόσες είναι οι βασικές αποχρώσεις τους? Πόσες είναι οι τεχνικές αποτυπώσεις τους? Πώς επιλέγουμε το κατάλληλο χρώμα για κάθε χώρο του σπιτιού? Επειδή ο κόσμος δεν είναι ασπρόμαυρος, πολλά τα ερωτήματα, μία η επιλογή. Χρώμο επιλογή Πολύβιος Καράς. Εδώ βρίσκει την απάντησή του κάθε ερώτημα, τη λύση του κάθε πρόβλημα. Η βαφή εναρμονίζεται με το περιβάλλον. Η τεχνοτροπία αποπνέει φινέτσα. Χρώμο επιλογή Πολύβιος Καράς. Δημιουργείς, επισκευάζεις, αναπαλαιώνεις, ανακαινίζεις με τη βοήθεια και την καθοδήγηση έμπειρων τεχνητών. Χρώμο επιλογή Πολύβιος Καράς. Γεωργίου Παπανδρέου 71. Τηλέφωνο 26510 21443. Με άνετο πάρκινγκ για πιο εύκολες αγορές. Επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα www.χρωμοεπιλογή.gr. Χρωμοεπιλογή Πολύβιος Καράς. Η επιλογή είναι δική σου. Βίκος. Τα αναψυκτικά της φύσης. Με φυσικό μεταλλικό νερό και χυμούς από ελληνικά φρούτα. Όταν οι επιθυμίες για τελειότητα δεν περιορίζονται, η ανάγκη για πείρα και εξειδίκευση είναι αδιαπραγμάτευτη, η επιλογή είναι μία. Νικόλαος Διάκος ΑΕ. Είδη γίνης, πλακάκια υδραυλικά. Χρώματα, θέρμανση όλων των ειδών και ηλιακής ενέργειας. Σίδερα, πάνελ, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Μηχανήματα και θερμοκήπια. Νικόλαος Διάκος ΑΕ. Προτάσεις υψηλής αισθητικής για τον μπάνιο. Με υπογραφές των καλύτερων εταιριών. Αντιπροσώπευση από το 1968. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Στα Ιωάννινα, 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνα 26510 85 185 186 και 187. Και στη Φιλιππιάδα, Σόλωνος Γκίκα 50. Τηλέφωνα 26830 22588 και 22852. Και στο ίντερνετ www.tziakos.gr. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Υπογράφει χώρους ποιότητας. Όσο ψηλά και να φτάσεις, πάντα να θυμάσαι από που ξεκίνησες. Τη λίμνη, τη βροχή, τον καρπό, το πάθος και το όραμα αποτυπωμένα στα πρόσωπα γύρω μας. Γιατί είναι αυτά που μας έφεραν στην πρώτη γραμμή της γεύσης και της πρωτοπορίας. Και είναι αυτά που μας δίνουν τη δύναμη να πάμε ακόμα πιο ψηλά. Νητσιάκος. Αγαπάμε τον τόπο μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Να σας πω, όπως παρακολουθήσατε και μέσα από τα δελτία ειδήσεων του Ήπειρος TV1, που κατέγραψαν όλα τα σημαντικά γεγονότα της περιοχής και του Σαββατοκύριακου, καταλάβατε ότι επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Τι θέλω να πω, πάρα πολλές εκδηλώσεις έλαβαν χώρα το Σαββατοκύριακο στην πόλη των Ιωνίνων. Πολλά γεγονότα έτσι είχαμε, πολλές όμορφες ειδήσεις για την περιοχή, συνέδρια. Πραγματικά η πόλη και γενικότερα νομίζω υπάρχει μια έτσι επιστροφή στην κανονικότητα. Σε αυτό έχουν συμβάλει σε μεγάλο βαθμό τα εμβόλια. Τώρα θα μου πείτε από την άλλη, ναι μεν εμβόλια ως ένα βαθμό, αλλά και lockdown από την άλλη. Όσο θα έχουμε ανθρώπους που δεν εμβολιάζονται, θα έχουμε, όπως λένε και οι ειδικοί, πανδημία των ανεμβολιαστών. Οπότε περιμένουμε το επόμενο διάστημα να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θέλω να πιστεύω όχι τόσο άσχημα όσο προμηνύουν κάποιοι. Λοιπόν, να επιστρέψω σε αυτό που έλεγα. Ένα από τις σημαντικές εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα το Σάββατο στην περιοχή των Ιωνίνων ήταν αυτή για τον Αψή Πίνδο,
τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων, που εγκαινίασε μια νέα μεγάλη επένδυση ύψους 9,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη νέα βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας κοτόπουλου στις εγκαταστάσεις της πρώην ΣΒΕΚΙ. Είχαμε τα εγκαίνια λοιπόν. Η έναρξη λειτουργίας της συγκεκριμένης βιομηχανικής μονάδας επεξεργασίας κοτόπουλου είναι αποτέλεσμα της αναπτυξιακής πολιτικής του συνεταιρισμού, που αποσκοπεί στην επέκτασή του και στη διάθεση νέων προϊόντων στην ελληνική αγορά. Στη νέα μονάδα έχουν αναπτυχθεί 5 νέες γραμμές παραγωγής, ενώ δημιουργούνται 100 νέες θέσεις εργασίας που θα ενισχύσουν, που ενισχύουν την τοπική μας οικονομία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καντατζίνη. Πολύ ωραία. Χωρίς να σταματά να εξελίσσεται, συνεχίζοντας την ανωδική πορεία, ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος ενισχύει ακόμη περισσότερο την θέση του με την έναρξη λειτουργίας της νέας βιομηχανικής μονάδας επεξεργασίας κοτόπουλου, αποτέλεσμα της αναπτυξιακής πολιτικής του συνεταιρισμού που αποσκοπεί στην επέκτασή του και στην διάθεση νέων προϊόντων στην ελληνική αγορά. Με προϋπολογισμό επένδυσης που αγγίζει τα 9,5 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων Γενική Επιχειρηματικότητα του Αναπτυξιακού Νόμου 2016, ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος ενισχύει την παρουσία του στον κλάδο της πτηνοτροφίας με κτηριακές υποδομές 7.400 τετραγωνικών μέτρων, τις οποίες προσθέτει στις εγκαταστάσεις του. Η επένδυση αυτή στους χώρους της πρώην ΣΒΕΚΙ δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων γραμμών παραγωγής και κατ' επέκταση νέων θέσεων εργασίας που αναμένεται να στελεχωθούν από 100 επιπλέον άτομα. Όμως, τόνισε κατά την διάρκεια των εγγενείων ο πρόεδρος του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων, Ανδρέας Δημητρίου. Η Πίνδος δεν σταματά να εξελίσσεται, διαγράφοντας μια εντυπωσιακή ανωδική πορεία, παραμένοντας σταθερά στον κλάδο της ελληνικής πτηνοτροφίας, στην κορυφή και της βιομηχανίας τροφίμων της χώρας. Εδώ και πολλά χρόνια είμαστε ο μεγαλύτερος συνεταιρισμός στη χώρα μας και στα Βαλκάνια, αποτελώντας παράλληλα ένα διεθνές σύγχρονο πρότυπο συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας. Όχι μόνο για την πτηνοτροφία, αλλά για το σύνολο του αγροδιατροφικού τομέα και κλάδου. Η νέα μονάδα επεξεργασίας θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη θέση μας στην ελληνική αγορά, στη διεθνή αγορά, αλλά και στην καρδιά των καταναλωτών, όπου για μας είναι ο αυστηρότερος κριτής εδώ και 63 χρόνια λειτουργίας μας. Η Πίνδος υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα 2020-2024 ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ. Μέρος του προγράμματος αυτού είναι και η επένδυση της νέας μονάδας που εγκαινιάζουμε σήμερα, η οποία εντάχθηκε στο καθεστώς ενισχύσεων Γενική Επιχειρηματικότητα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399 του 2016. Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η επίβλεψη κατασκευής έγινε από τις υπηρεσίες του συνεταιρισμού. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 9,5 εκατομμύρια ευρώ. Η επένδυση περιλαμβάνει οικόπεδο 80 στρεμάτων, εδώ που είμαστε, κτηριακές εγκαταστάσεις 7.000 τετραγωνικών μέτρων, βιολογικό καθαρισμό αριστερά μας για την προστασία του περιβάλλοντος, μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Η νέα βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας κοτόπουλου του ΑΨΥ Πίνδος έχει αναπτύξει 5 νέες γραμμές παραγωγής με προϊόντα έτοιμα ψημένα, νοπά και κατεψυγμένα, γραμμή αποστέωσης κοτόπουλου, γραμμή παραγωγής κατεψυγμένου γύρου αλλά και γραμμή παραγωγής μαριναρισμένων προϊόντων κοτόπουλου. Ενώ μελλοντικά προβλέπεται και η ανάπτυξη μιας νέας ακόμη γραμμής παραγωγής έτοιμων γευμάτων κοτόπουλου. Η Πίνδος μεγαλώνει, η παραγωγή αυξάνεται, οι εργαζόμενοι αυξάνονται, δημιουργώντας μέσα από τη νέα μονάδα 100 νέες θέσεις εργασίας. Στόχος μας πάντα είναι η έρευνα και η ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων μέσα από υπεύθυνες πρακτικές όπως τα προϊόντα
που θα παραχθούν στην συγκεκριμένη μονάδα, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των καταναλωτών και να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τον εξαγωγικό μας προσανατολισμό. Η ηγετική θέση της Πίνδος ενισχύεται ακόμα περισσότερο μέσα από τα προϊόντα που θα παραχθούν από τις 5 νέες γραμμές παραγωγής που περιλαμβάνει η νέα βιομηχανία επεξεργασίας κοτόπουλου. Μπορεί στο πέρασμα του χρόνου να άλλαξαν πολλά, όμως το όραμά μας παραμένει ίδιο από την ίδρυσή μας. Ισχυρός συνεταιρισμός για να μπορεί να δημιουργεί αξία για τους ανθρώπους μας, για τον τόπο μας, για την Ελλάδα μας. Την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε δεν θα την προδώσουμε. Τα εγκαίνια της νέας βιομηχανικής μονάδας επεξεργασίας Κοτόπουλου τέλεσε ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κύριος Μάξιμος. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρο δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον δωρεόν αξίους ημάς πίσον Θεοτό και Παρθένε, αρρώσε τα πλημμυρίματα ημών, επαρέχουσα η άμαχον των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέγχον και σώσον ημάς. Με αυτά τα έργα τα οποία μας παρουσιάζετε σήμερα, κάντε πιο δυνατή παραγωγικά την Κύπρο, κάντε πιο δυνατή παραγωγικά την Ελλάδα, τον τομέα της απασχόλησης με πολλές θέσεις εργασίας. Και γι' αυτό βλέποντας αυτά τα καλά έργα, τα θετικά έργα, ευχόμαστε και άλλα τέτοια. Καλή επιτυχία στο έργο σας, να έχετε πλούσια επιφώτιση του Θεού, άνωθεν δύναμη αλλά και κατά κόσμο δύναμη και φώτιση, έτσι ώστε μέσα από τη γνώση και την εμπειρία που έχετε, πάντοτε να βοηθάτε να πηγαίνουμε όλοι μπροστά. Το παρόν έδωσαν οι Υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Τήλιος και Περιβάλλοντος Γιώργος Αμοιράς. Επίσης παρευρέθηκαν οι βουλευτές Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας Σταύρος Καλογιάννης και Μαρία Κεφάλα, οι βουλευτές Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Μερόπη Τζούφη, η γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής Άρτας Όλγα Γεροβασίλη, ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Καχρημάνης, οι δήμαρχοι Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ και Ζήτσας Μιχάλης Πλιάκος, εκπρόσωποι αρχών και φορέων της περιοχής. Για μια επιχείρηση που κοσμεί την περιοχή έκαναν λόγο οι δύο υφυπουργοί, τονίζοντας πως η κυβέρνηση είναι αρρωγός στις μεγάλες επενδύσεις και στον αγροδιατροφικό τομέα με σεβασμό στο περιβάλλον. Είμαστε στην Ήπειρο, είμαστε στην περιφέρεια, σε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση η οποία κοσμεί και αποτελεί τίμημα για την περιοχή μας. Το Συμβουλίο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θέλουμε να στηρίξουμε την ελληνική περιφέρεια και τις επιχειρήσεις, ειδικά από τον αγροτικό τομέα. Διότι ο αγροτικός τομέας είναι αυτός που στηρίζει την ελληνική περιφέρεια στις εσχατιές από τα μικρά νησιά μέχρι τα σύνορα της χώρας, άρα δίνει μέγεθος και διάσταση στην πατρίδα μας. Γι' αυτό τον λόγο όλες μας οι πολιτικές είναι προς την κατεύθυνση υποστήριξης του αγροτικού τομέα. Η κυρία είναι καλή για τον εξής λόγο. Έχουμε μπροστά μας 4 χρηματοδοτικά πακέτα. Έχουμε το ΕΣΠΑ, το αγροτικό ΕΣΠΑ, το ΠΑΑ. Έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και έχουμε και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Συνολικά μαζί με την όπληψη αφρίζουν πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Χρήματα τα οποία είναι στη διάθεσή μας μέχρι το 2027-2029, δηλαδή γιατί έχουν ευρωπαϊκές περιόδους που λείπουν τα ταμεία. Άρα είναι στη δική μας διακριτική ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε αυτές τις κατευθύνσεις, να είμαστε συντεταγμένοι στις κατευθύνσεις που δίνει η ΚΑΠ, να
αξιοποιήσουμε τα χρηματοδοτικά ταμεία που υπάρχουν κρεμασμένα εκεί από κάτω και αυτό να δώσει πολλαπλασιαστική αξία στην ελληνική επιχείρηση, να στηρίξει τον Έλληνα παραγωγό και τέλος να είναι προς όφελος του καταναλωτή στην χώρα. Μεγάλη χαρά σήμερα και εγώ βρίσκομαι σε αυτή την ημέρα γιορτής για την Πύρδος, η οποία δείχνει ότι η ελληνική λεγόμενη ιδιαιτερότητα είναι το δυνατό μας σημείο. Μεγάλη η επένδυση, μεγάλη προοπτική για το μέλλον, για όλους, για τους προμηθευτές, για τους παραγωγούς και βεβαίως για τους εργαζομένους. Άρα, καταλήγοντας, και αφού σας ευχηθώ τα καλύτερα και να σας διαβεβαιώσω ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού μας, έχει ως πρώτη της προτεραιότητα το να βοηθήσει τις επενδύσεις. Να βοηθήσει επενδύσεις με κανόνες και διαφάνεια. Και στο μέτρο που βεβαίως με αφορά, όσον αφορά στο χαρτοφυλάκιο που έχω την τιμή να χειρίζομαι, με περιβαλλοντική ευαισθησία και κανόνες. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και θα προσθέσω ότι εκτός από μεγαλύτερη, όπως είπατε, και καλύτερη, γίνεστε και νοστιμότεροι. Στη νέα σελίδα της περαιτέρω ανάπτυξης για τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων Πίνδος, τονίζοντας πως θα είναι στήριγμα σε κάθε προσπάθεια, αναφέρθηκαν από την πλευρά τους ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης και οι Δήμαρχοι Ιωαννιτών και Ζήτσας. Εγώ από κοντά βλέπω μια μεγάλη αλλαγή που γίνεται σε αυτόν τον τόπο που ζητάνε πάρα πολύ στον αναπτυξιακό νόμο να κάνουν επενδύσεις στην πτηνοτροφία. Εγώ το χαίρομαι πολύ γιατί αυτό δείχνει ότι οι μονάδες της περιοχής μας και ειδικά ο πτηνοτροφικός συνεταιρισμός έχει κάνει μια πολύ μεγάλη πρόοδο. Σήμερα είμαστε εδώ γιατί εγκαινιάζει μια άλλη γραμμή η οποία βοηθάει πάρα πολύ τον τόπο. Συγχαρητήρια, εμείς ως Περιφέρεια Ηπείρου θα είμαστε αρρωγοί σε ό,τι κάνετε γιατί αυτό είναι η υποχρέωσή μας πρώτα στον τόπο και μετά σε εσάς που κάνετε μια τεράστια προσπάθεια. Η μονάδα αυτή έρχεται να συμπληρώσει και να ενισχύσει την αλυσίδα που δημιούργησε ο Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων, ο οποίος με συνέπεια και αντοχή στο χρόνο αναδεικνύεται σε πυλώνα της τοπικής οικονομίας. Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί αναμφίβολα την κινητήρια δύναμη όχι μόνο για τα Γιάννη αλλά και για την Ήπειρο, όσον μάλλον όταν αυτό συνδέεται με την υψηλή ποιότητα των προϊόντων, κάτι που συμβαίνει στην περίπτωση της Πίνδου. Και αυτό αποδεικνύεται από τη θέση που έχει στην ελληνική αγορά αλλά και τις εξαγωγικές του προοπτικές. Ο πτηνοτροφικός συνεταιρισμός άντεξε στα χρόνια της κρίσης και μαζί στήριξε τα εκατοντάδες μέλη του. Τα σημερινά εγκαίνια της νέας μονάδας του ελπίζουμε και ευχόμαστε να αποτελέσουν την αρχή για μια νέα σελίδα περαιτέρω ανάπτυξης. Ως τοπική αυτοδιοίκηση στηρίζουμε και θα στηρίξουμε κάθε τέτοια προσπάθεια αναγνωρίζοντας την τεράστια προσφορά στην ανάπτυξη και την τόνωση της τοπικής οικονομίας. Μαζί με τη Δημοτική μας Αρχή και το Δημοτικό μας Συμβούλιο προσπαθούμε κάθε μέρα να λύνουμε προβλήματα, να βοηθάμε σε αυτή την κατεύθυνση και επειδή σήμερα βρισκόμαστε εδώ σε ένα χώρο που δεν σας κρύβω ότι εμένα είναι πολύ οικείος γιατί από την έναρξή του με την προηγούμενη δραστηριότητά του ως ΣΒΕΚΙ ΑΕ και λόγω της οικογενειακής επιχείρησης κρεοπολίου είχε ο πατέρας μου, βρισκόμουν εδώ πολύ συχνά 2-3 φορές την εβδομάδα. Έρχομαι εδώ σήμερα με μεγάλη χαρά γιατί πιστεύω ότι ίσως ήταν η καλύτερη λύση για αυτόν εδώ το χώρο. Για ένα χώρο από τους άπειρους χώρους της πατρίδας μας που ρημάζουν, ένα χώρο τον οποίο δούλεψε κόσμος, αγωνίστηκε κόσμος, ξοδεύτηκαν χρήματα, αλλά νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα να πιάσουν τόπο. Και είμαι σίγουρος γι' αυτό, αν δούμε την πορεία και της Πίνδου και του Διοικητικού της Συμβουλίου, αλλά και των εργαζομένων. Οι θέσεις εργασίας είναι πολλές. Εμείς θα είμαστε εδώ να ενισχύουμε και να βοηθάμε. Άλλωστε, είναι κάτι που μάλλον το είχαμε δει πολύ, πολύ νωρίς. Από το 2017, ως Δήμαρχος είχα προσπαθήσει από τότε και μέχρι σήμερα να δημιουργήσουμε στο ΙΕΚ Ζήτσας δύο καινούργιες ειδικότητες. Πτηνοτροφία σημεία και η άλλη ήταν για κρεατοπαρασκευάσματα. Για να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πιστοποιημένα θα μπορούν να αναλάβουν θέσεις εργασίας σε αυτόν εδώ το χώρο
που αποτελεί κόσμημα για την περιοχή, κόσμημα για το Δήμο μας, κόσμημα για τον παραγωγικό κόσμο. Λοιπόν, το Σάββατο ήταν ιδιαίτερη μέρα και για το γεφύρι της Πλάκας, όχι μόνο για τον αγροτικό πτηνοτροφικό συνεταιρισμό και για τη μεγάλη αυτή επένδυση που έγινε στην πρώην ΣΒΕΚΙ και εγκαινιάστηκε. Είχαμε μια όμορφη εκδήλωση το Σάββατο στο γεφύρι της Πλάκας. Η εκδήλωση αφορούσε την απονομή, όπως σας είχαμε ξαναπεί, της τιμητικής πλακέτας της Europa Nostra στους συντελεστές της πρωτότυπης αποκατάστασης του ιστορικού γεφυριού. Πάμε να δούμε στιγμιότυπα από τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Η πρότυπη αποκατάσταση του ιστορικού γεφυριού της Πλάκας βραβεύτηκε σε μια ιδιαίτερη τελετή στον χώρο του αποκατεστημένου γεφυριού, παρουσία εκπροσώπων των συντελεστών του έργου, οι οποίοι παρέλαβαν την τιμητική πλακέτα από την Europa Nostra. Παρούσα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, αλλά και εκπρόσωποι αρχών και φορέων της Ηπείρου. Για ένα μνημείο που αποτελεί σύμβολο συμφιλίωσης, υπογραμμίζοντας ότι η αποκατάσταση του γεφυριού άφησε τεράστιο όφελος για την επιστημονική κοινότητα της χώρας, έκανε λόγο στην ομιλία της Υπουργός Πολιτισμού. Το γεφύρι της Πλάκας και ο τόπος που είμαστε εδώ είναι φορτισμένος ιστορικά. Είναι το ίδιο το γεφύρι το οποίο χτίστηκε, έπεσε, ξαναχτίστηκε, ξανάπεσε για να αποκατασταθεί οριστικά. Είναι ένας τόπος που ήταν κάποτε τα σύνορα της πατρίδος μας και γι' αυτό υπάρχουν και τα τελωνία εκατέρωθεν. Είναι ένας τόπος στον οποίο κάποια στιγμή επιδιώχθηκε η Εθνική Συμφιλίωση το 1944, όταν ο ΕΑΜ και ο ΕΔΕΣ συμφώνησαν εδώ σε τούτο τον τόπο για την πορεία της χώρας, άσχετο εάν ακολούθησαν θλιβερά πράγματα, που σήμερα όμως όλοι κρατούμε ως ιστορία, αλλά στην πραγματικότητα η συμφιλίωση εκείνη είναι σήμερα γεγονός. Και ελπίζουμε ότι αυτές οι εσωτερικές μας έρηδες, που από την αρχαιότητα μέχρι τα νεότερα χρόνια μας ταλάνισαν, αποτελούν πια ένα παρελθόν. Και γι' αυτό το παρελθόν μπορεί να εγγυηθεί το ίδιο το παρελθόν. Τα μνημεία ως τεκμήρια του παρελθόντος, η άειλη πολιτιστική μας κληρονομιά. Το Φεβρουάριο του 2015, όταν εκείνες οι φοβερές πλημμύρες είχαν σαν αποτέλεσμα εκατοντάδες κυβικά νερού στον ποταμό να καταγκριμνήσουν το γεφύρι, το οποίο ήταν τραυματισμένο, στο οποίο είχαν γίνει επεμβάσεις, αλλά τίποτα δεν ήταν οριστικό. Η ουσία είναι ότι το Φεβρουάριο του 2015 το μνημείο αυτό κατέπεσε και αμέσως πάρθηκε η σωστή απόφαση της αποκατάστασής του. Στο Υπουργείο Πολιτισμού μιλάμε για αποκατάσταση και όχι για ανακατασκευή, γιατί έχω διαβάσει πολλές φορές να λένε «μα ανακατασκευάστηκε το γεφύρι». Το γεφύρι αποκαταστάθηκε, γιατί αποκαταστάθηκε με αντίστοιχα υλικά, με τα ίδια εν πωλής υλικά και κυρίως με την ίδια τεχνογνωσία την οποία παρέδωσαν εκείνοι οι πετράδες των μέσων του 19ου αιώνα. Το μνημείο αποκαταστάθηκε με έναν πρότυπο τρόπο, ο οποίος έφερε στο προσκήνιο και το μεγάλο κέρδος για την επιστήμη. Τεχνικές και τεχνολογίες τις οποίες δεν ήξεραν ούτε οι ειδικοί μελετητές. Και αυτό είναι κάτι το οποίο χρωστάμε. Είναι το ουδέν καλόν αμοιγές κακού. Έγιναν οι μελέτες πολύ γρήγορα. Το 2018 υπεγράφησαν οι συμβάσεις και τελικά το έργο ολοκληρώνεται στις 4 Δεκεμβρίου του 2019, όταν μπήκε ο τελευταίος λίθος, το κλειδί. Αυτό το κλειδί το οποίο απέδειξε ότι όλο το έργο είχε γίνει σωστά. Γιατί μετά από αυτό αφαιρέθηκαν όλα τα υποστηρίγματα, όλες οι υποστηλώσεις. Το λάθος θα φαινόταν εκείνη τη στιγμή. Είμαστε εδώ σήμερα όλοι μαζί για να θαυμάσουμε το έργο αυτό και να αποδώσουμε εύσημα και συγχαρητήρια στην επιστημονική κοινότητα, στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στα δύο Υπουργεία, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το Υπουργείο Πολιτισμού, το ΤΕΕ, την Περιφέρεια, όλους όσους βοήθησαν για να βρισκόμαστε εμείς
σήμερα εδώ, όλοι εμείς σήμερα εδώ, και να χαιρόμαστε ένα μοναδικό τόπο, ένα μοναδικό τοπίο και αυτό το εξαιρετικό έργο. Το βραβείο, η τιμή που γίνεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο δικό μου πρόσωπο από την Europa Nostra, είναι μια τιμή και ένα βραβείο το οποίο αποδίδεται σε όλους τους συντελεστές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους Υπουργούς Πολιτισμού και Υποδομών που συνέδραμαν στο έργο, στο ΤΕΕ, Υπήρου και ειδικά στον Γιώργο Σμύρη και τον Χρήστο Παπαυρανούση, όσους εργάστηκαν, τον Λούλη που χρηματοδότησε την υδραυλική μελέτη, αλλά και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που βοήθησε από την αρχή μέχρι το τέλος, επεφύλαξε ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Καχρημάνης. Αυτό το έργο μας κάνει περήφανος και αν πορευτούμε με την πηξίδα που κινηθήκαμε στη γέφυρα της Πλάκας, θα έχουμε καλύτερο μέλλον, τόνισε χαρακτηριστικά. Είπε η Υπουργός μια κουβέντα ότι εδώ ακριβώς απέναντι στο Τελωνείο βρέθηκε ο Ζέρβας και ο Άρης και κράτησαν το γεφύρι. Ήτανε πραγματικά εικόνα εθνικής συμφιλίωσης. Το γεφύρι αυτό που βλέπουμε όλοι μας σήμερα είναι ένα γεφύρι που το κάναμε όλοι μαζί. Αυτό χρειάζεται η Ελλάδα σήμερα. Αυτό συμβολίζει για μένα το γεφύρι της Πλάκας. Όταν είμαστε όλοι μαζί δεν φοβάσαι τίποτα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους υπουργούς που έκαναν στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο Υπουργείο Υποδομών, αλλά θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που στα πρώτα βήματα στηρίζαμε από τη μια και από την άλλη τα βάθρα και πρώτα απ' όλους το τεχνικό επιμελητήριο Υπήρου που είχε εδώ επιτόπου το Γιώργο το Σμύριο μαζί με τον τότε πρόεδρο τον κύριο Παπαυρανούση. Θέλω την κυρία Ανδρουλιδάκη που τις δύσκολες στιγμές μας έδωσε τη διέξοδο όταν έπρεπε να εγκρίνουμε τις μελέτες στο Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους των εργαζομένων τον κύριο Πλιακοπάνο που ήταν εδώ σε δύσκολες στιγμές για να περάσουμε από την άλλη μεριά στην άλλη. Τον κύριο Λούλη γιατί μας έδωσε την υδραυλική μελέτη για να ξέρουμε από πού και πέρα θα αρχίσει το έργο. Και έρχομαι στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που είχε επιτόπου τόσους ανθρώπους και βοήθησαν. Επίσης στη Νεωτέρων Μνημείων στα Γιάννενα, όλο το προσωπικό και μετά Δήμαρχε πρέπει να ευχαριστήσουμε και όλους που δούλεψαν από το Υπουργείο Υποδομών που στο τέλος δώσαν αυτό το έργο. Αυτό το έργο που μας κάνει περήφανος ότι πλέον και εμείς στην Ελλάδα έχουμε κάνει κάτι το οποίο είναι εξαιρετικό. Κυρίες και κύριοι, εγώ ευχαριστώ ως Περιφερειάρχης Υπήρου όλη τη διοίκηση του ελληνικού κράτους και την παλιά κυβέρνηση και τη νέα και να ξέρετε ότι αν πορευτούμε με πηξίδα τέτοια όπως είναι η γέφυρα της Πλάκας θα έχουμε καλύτερο μέλλον σε αυτόν τον τόπο και ιδιαίτερα στην Ήπειρο. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο γεφύρι και η παρέμβασή του είναι καθοριστική σημασία για την αναστήλωση του γεφυριού, όπως τόνισε ο πρίτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Ανδρέας Μπουντουβής. Ευχήθηκε δε το γεφύρι να στέκεται αγέροχο και όλοι μαζί να ξεπεράσουμε τη δύσκολη κατάσταση που έχει δημιουργήσει η πανδημία. Όπως σημειώνει η Κριτική Επιτροπή του βραβείου, η έρευνα και η τεκμηρίωση αποτέλεσαν ένα στέρεο θεμέλιο για αυτό το έργο που στόχευε στον καθορισμό και την επανάληψη των παραδοσιακών τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή του. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή, αμέσως μετά την καταστροφή την 1η Φεβρουαρίου 2015 στην Ήπειρο, την πατρίδα άλλωστε των μεγάλων ευεργετών του. Η παρέμβαση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου υπήρξε καθοριστική σημασία. Μετά την πρώτη αυτοψία στην περιοχή, το MEP είπε με γνώση και υπευθυνότητα ότι το γεφύρι μπορεί να αναστηλωθεί, διαμορφώνοντας έτσι και ένα κλίμα αισιοδοξίας και αποφασιστικότητας που ήταν τότε απολύτως απαραίτητο. Η διερεύνηση των αιτίων της κατάρρευσης του γεφυριού της Πλάκας συμβάλλει στην κατανόηση των συνθήκων τις οποίες αντιμετωπίζουν πολλές ιστορικές γέφυρες στη χώρα μας και θα αποτελέσει αφορμή για τη συντήρηση και προστασία τους έναντι ακραίων καιρικών συνθήκων που όλο και πληθαίνουν και εντείνονται προβάλλοντας
τις σοβαρές διαστάσεις της κλιματικής κρίσης. Είναι αυτό το πεδίο στο οποίο καλείται το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο να στρέψει την προσοχή του με προτεραιότητα, τόσο εκπαιδευτικά όσο και ερευνητικά. Και η πολιτεία επίσης οφείλει να επαναπροσδιορίσει προτεραιότητες και σχεδιασμούς αντιμετώπισης κρίσεων. Εύχομαι το γεφύρι να στέκει αγέροχα. Εύχομαι υγεία και δύναμη σε όλους και ας συνταχθούμε όλοι μας στη μεγάλη αναμέτρηση αυτής της περίοδου με την πανδημία για επιστροφή στην κανονική ζωή. Ο πρώην πρόεδρος του ΤΕΙ Πύρου, Χρήστος Παπαβρανούσης, από τους ανθρώπους που δούλεψαν σημαντικά για το έργο, ανέφερε ότι το σημερινό γεφύρι είναι ένα αντίγραφο του ιστορικού. Μίλησε για την πρώτη μέρα της καταστροφής, αλλά και για τα σημαντικά βήματα που έγιναν προκειμένου να φτάσουμε στην ολοκλήρωση αυτού του έργου. Εκείνο το πρωί της 1ης Φεβρουαρίου του 2015, το γεφύρι της Πλάκας στον ποταμό Άραχθο που έχτισε ο Κώστας Μπέκας το 1868 δεν υπάρχει. Το απίστευτο μετατράπηκε σε τραγωδία. Αυτό που βλέπουμε μπροστά μας είναι ακριβές αντίγραφο. Ξανακατασκευάστηκε με όλο το σεβασμό στο αυθεντικό, μορφολογικά και τεχνικά. Και αυτό είναι επίτευγμα. Το γεφύρι της Πλάκας με ζωή 150 χρόνων, συνδεδεμένο με ιστορικά γεγονότα, μεγάλο σημαντικό πολιτιστικό και τεχνικό έργο, δεν υπάρχει πια. Είχε προηγηθεί ένα βράδυ με ραγδαία βροχόπτωση για πολλές ώρες. Η πρώτη φωτογραφία από το πεσμένο γεφύρι μας άφηνε με την εντύπωση ότι τίποτα δεν διασώθηκε από την ορμή των νερών του ποταμού. Την επόμενη μέρα, όταν είχαν υποχωρήσει λίγο τα νερά, το γεφύρι μας επιφύλασε μια έκπληξη. Μεγάλα θράσματά του αναδύθηκαν από τα νερά και μας υπενθύμησαν «εδώ είμαστε, σοριασμένα, αλλά ακέραια». Να η ευκαιρία να τα μελετήσουμε, να αποκομίσουμε πληροφορίες για το πώς ήταν χτισμένο, να βρούμε τι έφτεξε και κατέρευσε. Όλα εκτελέστηκαν τα καλοκαίρια του 16, 17 και 18. Πρέπει όμως να αναφερθεί η αμέριστη συμβολή της Περιφέρειας Ηπείρου, υλικά και οικονομικά, στην όλη προσπάθεια. Η συμβολή της εταιρείας Τέρνα που ανέλαβε το κόστος και την υλοποίηση των έργων πασάλωσης και κατασκευής του κεφαλόδεσμου της θεμελίωσης του Ανατολικού Βάθρου και του συνόλου των έργων υποθεμελίωσης του Δυτικού Μεσοβάθρου. Ο χρόνος υλοποίησης των έργων ελαχιστοποιήθηκε, αποτέλεσμα της αγάπης και αποτελεσματικής, της αγαστής και αποτελεσματικής χωρίς αγκυλώσεις συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων. Τα θράσματα του παλιού γεφυριού είναι προστατευμένα σε παρακείμενο χώρο. Είναι ευκαιρία να αναδειχθούν και μελετηθούν από τους νεότερους που σίγουρα έχουν να μάθουν πολλά και να εμπλουτίσουν την εμπειρία τους. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι εκκρεμεί η προστασία της κήτης του ποταμού ανάντι και κατάντι της γέφυρας. Έργο που αποφασίστηκε από την αρχή. Ας μην το αφήσουμε τώρα που όλα έχουν ολοκληρωθεί, μια τόσο μικρή αλλά σημαντική κατασκευή ανεκτέλεστη. Ως τεχνικό επιμελητήριο οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους που δούλεψαν στην ομάδα μελέτης, στην επίβλεψη και στην υλοποίηση του έργου. Ιδιαίτερη όμως μνήμα πρέπει να γίνει και σε όλους αυτούς τους μαστόρους που εργάστηκαν στο έργο που όλες οι πέτρες του πέρασαν από τα χέρια τους και τις δεξιότητές τους, με τις δύο δεξιότητές τους έγινε εφικτή η υλοποίηση των οραμάτων και των μελετών των μηχανικών. Στην μεγάλη κινητοποίηση που προκάλεσε η κατάρρευση της γέφυρας της Πλάκας αλλά και στον αγώνα που δόθηκε για την αναστήλωση του μνημείου, με την συνεχή συνεργασία να βοηθά ώστε να ξεπεραστούν προβλήματα και αγκυλώσεις, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Βόρειων Τζουμέρκων, Γιάννης Εντελές. Μάλιστα, πρότεινε την ίδρυση ενός υπαίθριου μουσείου, στο οποίο θα παρουσιάζονται τα τμήματα της παλιάς γέφυρας και η ιστορία της πέτρας. Το καμπανάκι, κάθε φορά που βλέπαμε ότι γινόταν μια κοιλιά στην όλη διαδικασία, ότι υπήρχαν προβλήματα, υπήρχε το καμπανάκι. Ερχόταν με email, ερχόταν με τηλεφωνήματα προς όλους. Και ήταν και ο συνδετικός κρίκος της Επιτροπής παρακολούθησης με την Επιστημονική Επιτροπή. Ήταν ο άνθρωπος που με πήρε εκείνη τη μέρα τηλέφωνο και μου είπε ότι κατηγορηματικά ότι το γεφύρι μπορεί να γίνει. Ήταν ο συντοπίτης μας, Τζουμρικιώτης και καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο Δημήτρης ο Καλιαμπάκος. Που χαίρομαι που τον βλέπω εδώ απέναντί μου, είναι και θηρίο και θέλω να τον ευχαριστήσω ξεχωριστά, χωρίς να μειώνω σε καμιά περίπτωση σε κανέναν άλλον. Δεν ξέρω εάν το ενδιαφέρον του τότε Πρωθυπουργού ήταν αυτό που ένωσε όλους μας από κάτω και δουλέψαμε έτσι με ομόνοια, ενδεχομένως πάντως όμως σε κάθε περίπτωση. Αυτό το έργο, όπως είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, όπως είπαν και οι προηγούμενοι,
είναι μια καλή πρακτική που πρέπει να διδάσκεται για το πώς μπορούν να γίνονται γρήγορα και σωστά τέτοια σημαντικά έργα. Κυρία Υπουργέ, αναφέρθηκε ο κύριος Παπαυρανούσης στο ότι έχουμε ακόμα τα κομμάτια, τα συντρίμμια του παλιού Γηφυριού. Είναι μια ευκαιρία να μην αφήσουμε αυτό το έργο, να μην βάλουμε μια τελεία στο ότι αυτό το έργο ξαναστήθηκε το γεφύρι μας πάνω από το ποτάμι. Είναι μια ευκαιρία με κέντρο το γεφύρι να αναφερθούμε γενικότερα στην τέχνη της πέτρας των Τζουμέρκων. Τα Τζουμερκοχώρια γνωρίζετε ότι είναι μαστοροχώρια κατά βάση και να δημιουργήσουμε, να αρχίσουμε να σκεπτόμαστε μάλλον τη δημιουργία ενός μουσείου που θα μπορούσε να είναι κατά το ένα τμήμα του υπαίθριο, αφού αναδείξουμε τα πεσμένα κομμάτια και φυσικά να στηθεί και ένα, ίσως στον πρώτο όροφο, λέω κάποιες σκέψεις τώρα, δεν είναι σίγουρο ότι έτσι θα προχωρήσουμε, του κτηρίου που βλέπουμε απάνω του παλιού του Λεωνίου και με βάση όλα αυτόν τον οικισμό που είναι πέτρινος, παλιός, ενδεχομένως γκρεμισμένος, όλη η περιοχή της Πλάκας να γίνει ένα υπαίθριο μουσείο για την τέχνη της πέτρας. Από τις ιδιαίτερες στιγμές της χθεσινής εκδήλωσης ήταν η ομιλία του καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Δημήτρη Καλιαμπάκου, ο οποίος απευθύνθηκε στον πρωτομάστορα, ο οποίος με ποιητικό λόγο απευθύνθηκε στον πρωτομάστορα, λέγοντάς του ότι το γεφύρι χτίστηκε ξανά. Πρωτομάστορα, στήσαμε ξανά το γεφύρι σου. Με σεβασμό στην τέχνη και θαυμασμό για το κατόρθωμά σου. Ακολουθήσαμε πιστά τα βήματά σου, ακόμη και αν έπρεπε συχνά πυκνά να μαντέψουμε τα ίχνη τους. Δεν οθέψαμε την τέχνη σου με βεβαιότητες και ευκολίες σημερινές. Την πέτρα που πιστεύεις τη δούλεψαν άνθρωποι απλοί, τεράστιοι, όπως και τότε. Κι αν κάποιοι είχαν άλλο χρώμα και άλλη λαλιά, μοίρα σκληρή τους έριξε σε αυτόν τον τόπο, αλλά εσύ ξέρεις από αυτά, ξέρεις από μπουλούκια, ο πόνος και ο κόμπος δεν έχουν χρώμα. Παλιοί υπηρώτες, πατριώτες, δεν αφήσαμε το καμάρι σας χτισμένο με μόχθο και μυντάτη να το καταπιεί η μαύρη λησμονιά. Μονιάσαμε γιατί ήταν βαριά η σκιά σας και έπρεπε να φανούμε αντάξιοι. Άραχθε, Θεέ, γεφυρώσαμε, αδελφώσαμε τις όχθες σου. Δεν σε νικήσαμε, ούτε μπορούμε, ούτε το προσπαθήσαμε. Ξέρουμε ότι έχεις τη δύναμη να πνίξεις την έπαρση και την αλαζονία την ανθρώπινη σε μια στιγμή. Ταπεινά ζητάμε να δεχθείς τούτο το έργο μας, στέμα στην άγρια ομορφιά σου. Πολυτεχνίτες, εμιπίτες, κάναμε το καθήκον μας. Στα δύσκολα μπροστά. Ακούγεται ακόμα στις ψυχές μας το κατεβόδιο των μετσοβιτών θεμελιωτών πως για τη λευτεριά και την ανεξαρτησία χρειάζεται εν λαμπρών πολυτεχνείων. Συνοδοιπόροι στο έργο τούτο, εισάξιοι στην προσφορά, εφάμιλοι στο πάθος. Τα καταφέραμε. Νικήσαμε τις δυσκολίες που ξεφύτρωναν σαν τα κεφάλια της Λερναίας Ύδρας. Νικήσαμε και τους εαυτούς μας και βγήκαμε όλοι μαζί λίγο ψηλότεροι. Τζουμερκιώτη, εσένα που ξεπίδησαν από τα στήθη σου τα λόγια τα βαριά, καλύτερα να έπεφτε το σπίτι μου παρά το γεφύρι. Άνθρωπε του λαού σε κάθε γωνιά της χώρας, πουράγησε η καρδιά σου εκείνη τη μέρα, αλλά από τότε ούτε στιγμή δεν συμφιλιώθηκες με το χαμό. Εσύ πρώτους απ' όλους, εσύ ανάστησε στο γεφύρι. Άνθρωποι μελλοντικοί, ας είναι αυτή η στιγμή ο κόμπος που ενώνει ξανά το σπασμένο σχοινί ανάμεσα στο χθες και στο αύριο. Ήθελα να μοιάσουν πιο πολύ στο σεβασμό της φύσης και του απλού ανθρώπου τη μεγαλοσύνη. Η παράδοση του βραβείου της Euronostra στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έγινε πάνω στο αναστηλωμένο γεφύρι με την συνοδεία παραδοσιακής μουσικής.
Εγώ δεν έχω τη διαφορά όμως. Εγώ το παραδίδω, κυρία Μιλιδάκη, ως ένα... Μπράβο. Συγχαρητήρια. Αυτά λοιπόν και από το γεφύρι της Πλάκας. Πάμε στο σημείο αυτό, σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε πίσω με τα του Παζιάννενα, με την αθλητική σας ενημέρωση, γιατί όπως είπαμε, χθες πρόσθεσε ένα ακόμη βαθμό στο σακούλι του, στο δικό του σακούλι, ο Παζιάννενα. Έχει φτάσει στους 9 βαθμούς και είναι στην 5η, αν δεν κάνω λάθος, θέση του βαθμολογικού πίνακα στη Super League. Σε λίγο όμως περισσότερα, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ξημέρωτα. Έτσι ξεκινάμε κάθε μέρα. Και είμαστε μόνο εμείς και ο τόπος μας. Εδώ, όπως οι πατεράδες και οι παππούδες μας, νοιαζόμαστε για όλα. Φροντίζουμε για όλα. Θέλουμε και μένουμε εδώ. Θέλουμε και κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δεν μας σταματάει η βροχή, ούτε η παγωνιά. Δεν μας φοβίζει η κούραση, ούτε οι δυσκολίες. Γιατί ξέρουμε ότι έχουμε δίπλα μας τη Δοδόνη. Και ότι εδώ και πολλές γενιές, στα χέρια μας κρατάμε κάθε μέρα κάτι ιερό. Αγνό, κατάλευκο και πολύτιμο. Αυτός είναι ο τόπος μας. Αυτή είναι η οικογένειά μας. Και αυτή... η γεύση μας. Δοδόνη. Η γεύση του καλού. Πριν λίγα χρόνια, αποφάσισα να κάνω πραγματικότητα το όνειρο μιας ζωής στον τόπο που μεγάλωσα. Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου πιστεύουμε πως η μικρή επιχειρηματικότητα είναι η κινητήριο δύναμη της τοπικής οικονομίας και την υποστηρίζουμε με ευελιξία και αμεσότητα. Σήμερα έχω δίπλα μου τη Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου, τον καλύτερο συνεργάτη, για να πάμε μαζί τη Μυρτάλη στο επόμενο βήμα. Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είμαστε οι πυρώτες. Αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες σας καλύτερα από όλους. Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου χτίζουμε καθημερινά σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και προτείνουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Είμαστε η τράπεζα που σας ακούει και σας καταλαβαίνει. Είμαστε η τράπεζα του τόπου μας. Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου. Η τράπεζα του τόπου μας. Ο χορός είναι όπως η ζωή. Δεν χρειάζεται να ξέρεις τα βήματα. Αρκεί να ακούς το χτύπο της καρδιάς σου. Δεν χρειάζονται κανόνες για να κάνεις τη σωστή κίνηση. Αρκεί η συνείδησή σου. Ο χορός είναι όπως η ζωή. Κάνει ένα κύκλο. Όμως για να υπάρχει ζωή, πρέπει να την προστατεύουμε. Το Zagori Go Green είναι το πρώτο ελληνικό εμφιαλωμένο νερό σε φιάλες από ανακυκλωμένο πλαστικό, μειώνοντας τη χρήση νέου πλαστικού στις συσκευασίες του. Zagori. Το καλό το έχουμε μέσα μας. Mountains, το μεγαλύτερο κατάστημα ειδικού εξοπλισμού στα Γιάννενα. Αν είστε λάτρης της φύσης, στο κατάστημα Mountains θα βρείτε αυτό που ζητάτε. Mountains. Διαθέτουμε το πιο σύγχρονο εξοπλισμό για ορειβασία και υπαίθριους περιπάτους. Mountains. Τα πάντα για το κυνήγι, το ψάρεμα, την κατάδυση και το κάμπινγκ. Κατάστημα ειδικού εξοπλισμού Mountains. Κάτσαρη 41 στα Γιάννενα. Σας περιμένουμε. Σίγουρη ότι έκανα τη σωστή επιλογή.
προσφέρω στο παιδί μου την καλύτερη εκπαίδευση που μπορεί να έχει, όπως είχαν κάνει και οι δικοί μου γονείς. Γερές βάσεις για το μέλλον του και μια χαρούμενη σχολική ζωή. Εκπαιδευτήρια Όλγα Ντότι Οικονόμου. 45 χρόνια. Χτίζουμε γερά θεμέλια με γνώσεις και αξίες. Επιστρέψαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ατρόμητος ΠΑΣ Γιάννενα 1-1. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες φάσεις του αγώνα στο Περιστέρι και να επιστρέψουμε να τις σχολιάσουμε με τον Πέτρο Σιούλ. Πίρσμαν. Ξανά στο Λοντίγκιν με ρίσκο. Έγινε το λάθος. Κλωναρίδης! 1-0 στο 6. Το pressing που φώναζαν από τον πάγκο των γηπεδούχων αποδίδει λάθος στην άμυνα του ΠΑΣ Γιάννενα και ο Κλωναρίδης θα σκοράρει. Παπαδόπουλος χαμηλά την πέρασε την πάσα. Βασιλαντονόπουλος σέντρα του με πολύ ύψος. Κλωναρίδης πάει να μπει στη φάση. Καστεγιάνο και δεύτερη φορά ο Λοντίγκιν μπλοκάρει στο 15 κοντά στον Περέα ο Σνάιντερ τώρα. Πέρασε από το Χατζησαΐα, ο Παπαδόπουλος με τον Περέα. Πρόλαβε ο Κολομβιανός που φεύγει από στην περιοχή. Φτάνει μέσα, θα προσπαθήσει να εκτελέσει. Η μπάλα είναι κόρνερ. Ο Πίριτς θα σώσει. Η μπάλα πάει να περάσει για τον Καρτάλι. Η κόντρα. Λοντίκιν μάζεψε. Μωρέιρα εδώ κάνει μια παλιά για τον Σνάιντερ, ο οποίος βγαίνει ξανά τέτα τέτ στο έδαφος. Ο Σνάιντερ από τον Βασιλαντονόπουλο παίζεται, λέει ο διαιτητής. Βασιλαντονόπουλος παίζει γρήγορα με τον Κουλούρη για να ξαναπάρει την μπάλα στην πλάτη του Σνάιντερ. Βασιλαντονόπουλος θα γυρίσει στο δεύτερο δοκάρι. Καστεγιάνο για δεύτερη φορά στο match out. Στο 34. Καρτάλης εκτελεί. Κεφαλιά δίπλα από την εστία ο Παπαδόπουλος στο 36. Καραχάλιος, Περέα, Μορέιρα. Τη σέντρα του την πέρασε ο Περέα, out στο 53. Ραμούσπε, Καραχάλιος, Ντομίνγκεθ, η μπάλα προσγειώνεται στον Καρτάλι. Με τη μία ο Κουλούρης για τον Κλωναρίδη, έχει καλή θέση ο Ραμούς που όχι πρόλαβε. Ο Κλωναρίδης έχει την ευκαιρία να πλασάρει πάνω στον Λοντίγκιν. Καρτάλης, Παπαδόπουλος στην κεφαλιά, out. Έρχεται ο Βασιλαντονόπουλος δίπλα του, ο Κουλούρης πάει σε θέση 4. Κλωναρίδης, Βασιλαντονόπουλος τον προσπερνά, του αφήνει την μπάλα. Βασιλαντονόπουλος γυρίζει, κανείς εκεί, τώρα το shoot, out. Νάτσος, στο 64. Ο Νάτσος ξανά για το Βασιλαντονόπουλο. Δεν κάνει σέντρα σε πρώτο χρόνο. Τώρα θα γεμίσει ο Κλωναρίδης στην κεφαλιά. Κόρνερ. Μπρένερ. Πρέα. Εμφανίζει τον Ντομίνγκεθ ξανά. Ο Μπρένερ μπαίνει στην περιοχή και εκτελεί. Ο Πίριτς θα κάνει σπουδαία επέμβαση για να κρατήσει το 1-0 στο 72. Κοτσόπουλος. Γύρισε, απέφυγε τον Ντομίνγκε, θα κάνει την πάσα για τον Βασιλαντονόπουλο με τα κουνάκι κόβει ο Πέρσμαν, ο Κοτσόπουλος από μακριά. Out στο 78. Άλλη μια σέντρα. Παντελάκης, υποπίεση από τον Παπαδόπουλο, την πήρε την μπάλα, κάθε την παλιά, φοβερή. Ο Μίνα θα γυρίσει, ο ΠΑΣ Γιάννενα θα ισοφαρίσει με τον Μορέιρα, σημαίακι από τον βοηθό. Εδώ ο Μίνα είναι στο όριο με τον Χατζησαΐα. Και θα μπουν γραμμές για να έρθει η απόφαση για το αν είναι εκτεθειμένος ο νεαρός μεσοεπιθετικός των φιλοξενούμενων. Ο Παπαδόπουλος δεν το πιστεύει. Ισοφάριση για τον ΠΑΣ Γιάννενα. Με σκόρερ τον Μορέιρα από ασίστ του Μίνα. Ό,τι σκέφτηκε ο κύριος Μεταξάς για το φινάλε στην επίθεσή του.
Και μία φανέλα από τους παίκτες του Πας Γιάννενα. Αφιερώνουν τον γκολ στον Πέδρο Κόντε. Ακριβώς τι είπαμε, είναι δικό μας. Πείτε μας κάτι, δεν γίνεται να τα μαθαίνουμε. Μπήκαμε, ξεκινήσαμε πολύ μουδιασμένοι. Αν έχει κάτι αυτή η ομάδα, εμείς όλοι μαζί, αν έχουμε κάτι, είναι το πάθος. Αυτό μας κάνει και πήραμε κάποιους πόντους. Δεν δείξαμε τίποτα και επόμενο είναι η αυτοκτονία με την πάσα προς τα πίσω, χωρίς θάρρος. Μιλήσαμε μέσα στο ημίχρονο, αλλάξαμε και τακτικά κάποια πράγματα και μας βγήκε. Και θέλω να σταθώ ειδικά στον Όντα, γιατί ένα παιδί που τώρα τόσα παιχνίδια κάθε στο πάγκο, αλλά δείχνει χαρακτήρα. Δηλαδή δεν μόνο να δείχνεις χαρακτήρα όταν παίζεις και είσαι στους πρώτους 11, αλλά και από έξω να δείξεις χαρακτήρα και θα σου βγει. Αυτό είναι το ευχαριστώ για το χαρακτήρα του. Είναι και στον προπονητή όμως έτσι να τους έχει σε εγρήγορση στο 100% ακόμα και αυτούς δεν παίζουν. Ναι, απλά ο προπονητής μπορεί να σκέφτεται 10.000 πράγματα, άμα δεν έχεις τους κατάλληλους παίκτες με το χαρακτήρα αυτό και με το πάθος αυτό, δεν θα σου βγει. Ο Νόντας είναι ένα καλό παράδειγμα για έναν τέτοιο παίκτη. Όπως έλεγε και ο Ηλίας Βλάχος στην περιγραφή της αναμέτρησης, ο Παντελάκης στην καριέρα του έχει 12 γκολ. Μόνο ο Πέδρο Κόντε έχει περισσότερα, έτσι. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό, αν το γνωρίζατε και το τοποθετήσατε. Όχι, δεν το γνώριζα. Και το ύψος τον βάλατε. Όχι, δεν το γνώριζα, απλά βλέπω αυτά που γίνονται στην προπόνηση. Βλέπω και το Μίνα, ένα παιδί που είναι πολύ πιτσιρικάς ακόμα, πολύ μικρός ακόμα. Αλλά έχει κάτι που στην πορεία θα μας βοηθήσει και σήμερα τους βάλαμε και μας βγήκε. Τι σημαίνει αυτό το αίτητο για τον Πας Γιάννενα? Είναι και ένα κίνητρο έξτρα που σας πεισμώνει για να το κρατήσετε και να παρουσιαστεί με αυτό το πάθος η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο? Έξτρα όχι, γιατί πρέπει, δηλαδή αυτό που είπα και άλλη φορά, πρέπει να γίνει κάτι πριν για να είμαστε μετά λίγο πιο παθιασμένοι. Όχι, πάντα θέλουμε να πάμε για το 0 ή για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Αυτό προσπαθούμε. Ελπίζω να μας βγαίνει πιο πολλές φορές, γιατί είναι τρίτη ισοπαλία, δεν είναι και νίκη. Ναι, είναι τρίτη ισοπαλία, αλλά με μια προετοιμασία στην οποία είχατε θορυβηθεί όλοι στον Πας Γιάννενα για το γεγονός ότι η ομάδα δεν έπαιρνε νίκες, όπως και ο Ατρόμητος ήταν σε μια ίδια θέση. Αλλά ο Ατρόμητος δεν νικάει ούτε στο πρωτάθλημα και δεν έχει νίκη ακόμα. Για τον Πας Γιάννενα, όλο αυτό τι σήμαινε? Εγώ το είπα στα φιλικά, η εικόνα μας και εκεί ήταν καλά. Ήταν κάποιες λεπτομέρειες που έπρεπε να αλλάξουμε. Που η αλήθεια είναι αργά τις αλλάξαμε, δηλαδή καταφέραμε όντως μέση τούμπα για πρώτη φορά να αλλάξουμε κάποιες λεπτομέρειες αμυντικές και αυτό μας βοήθησε. Και βλέπω ως τώρα πάμε καλά, απλά το ξαναλέω, πρώτο μήχρονο σαν και αυτό σήμερα δεν θέλω να ξαναδώ. Εκεί μου είπε να παίξω προπονητής, εκεί αγωνίστηκα, εγώ προσπαθώ πάντα ό,τι μου λέει ο προπονητής να το εφαρμόζω μέσα στο γήπεδο και μου είπε να παίξω μπροστά ώστε να πάρω κάποιες κεφαγές στα τελευταία λεπτά και αυτό έκανα, προσπάθησα να κάνω. Σε εκθίασε και εκθίασε την οτροπία με την οποία μπαίνει στο μάτς. Παρά το γεγονός, όπως ο ίδιος παραδέχτηκε, δεν σε έχει χρησιμοποιήσει πολύ φέτος, του έδωσες πολλά περισσότερα από όσα ο ίδιος προσδοκούσε. Αυτό είναι τιμητικό, νομίζω, να το λέει ένας προπονητής, έτσι? Ναι, σίγουρα. Εμείς είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και οφείλουμε σε κάθε προπόνηση, σε κάθε αγώνα που μας βάζει ο προπονητής, να μπαίνουμε μέσα και να δίνουμε το 100% των δυνατοτήτων μας. Από εκεί και πέρα, είτε αγωνιζόμαστε ένα λεπτό είτε 90, πάντα πρέπει να αγωνιζόμαστε έτσι ώστε να βοηθάμε την ομάδα. Πάντως έχεις 12 γκολ στην καριέρα σου και μόνο ο Πέδρο Κόντε έχει περισσότερα από σένα. Άρα νομίζω έπεσε μέσα, είχε πιάσει λαχείο ο προπονητής με το να σε χρησιμοποιήσει σεντερφόρ, γιατί σήμερα έκανε πολλές αλχημίες με Περέα, με Σνάιντερ, με τον Λόλι, με τον Μίνα τον νεαρό που μπήκε 17 χρονών. Εντάξει, σίγουρα κάτι θα έχει δει και ο coach. Εγώ δεν μπορώ να σου πω παραπάνω. Εγώ μπήκα μέσα και προσπάθησα να βάλω γκολ, να κάνω κάτι ώστε να βοηθήσω να πετύχουμε ένα γκολ και να πάρουμε την ισοπαλία. Είστε αίτητοι φέτος. Αυτό είναι έξτρα κίνητρο για κάθε παιχνίδι πλέον που μπαίνετε μέσα. Διότι δεν ξεκίνησε καλά η χρονιά με την προετοιμασία, αλλά στο πρωτάθλημα δείχνετε άλλο πρόσωπο. Νομίζω πως ναι. Όπως είπα και πριν, όποιος μπαίνει μέσα, είτε είναι για ένα λεπτό είτε είναι για 90 λεπτά, πρέπει να βοηθάει την ομάδα. Μέχρι στιγμής η ομάδα πάει πολύ καλά και άμα πηγαίνει καλά η ομάδα, είναι όφελος για όλα τα παιδιά, είτε για αυτούς που παίζουν είτε για αυτούς που δεν παίζουν. Η αλήθεια είναι δύο διαφορετικά ημίχρονα, καθαρά διαφορετικά, γιατί στον πρώτο ημίχρονο μπορώ να πω ότι δεν μ' άρεσαν πολλά πράγματα, όπως η ομάδα μας λειτουργούσε. Κάναμε πάρα πολλά λάθη, δεχτήκαμε τον γκολ, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δεν ξέρω. Ανεβήκαμε πιο πολύ εμείς, ο Ατρόμητος έκατσε πιο πολύ πίσω, νομίζω έγιναν και τα δύο και μπορέσαμε και σκοράραμε. Η αλήθεια είναι να σας πω ότι σαν ήμουν σίγουρος ότι θα σκοράρουμε στο τέλος, γιατί ο Ατρόμητος έμενε όλο και πιο πίσω και είχαμε και πιο καλές φάσεις εμείς.
για να βάλουμε τον γκολ. Και ο παίκτης ο οποίος μπήκε κιόλας, με μια πάρα πολύ ωραία κάθετη. Ντύθηκε Φορτούνης, Μάνταλος ο Παντελάκης, έτσι. Ναι, ναι, τα έχει αυτά ο Νόντας. Τα κάνει και στην προπόνηση δηλαδή. Ναι, καμιά φορά. Ναι, Γιούρι, μοιάζεται σαν μια ομάδα που αρνείται να χάσει. Που δεν θέλετε να χάσετε με τίποτα. Έχετε παίξει και με μεγάλους αντιπάλους. Έχετε τρεις ισοπαλίες μετά τις δύο νίκες, βέβαια, με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Ίσως θα θέλατε κάτι παραπάνω, νομίζω. Αλλά το γεγονός ότι αρνείστε να χάσετε είναι αυτό που φέτος σας χαρακτηρίζει σε αυτή την αρχή της σεζόν. Σίγουρα. Σίγουρα ο χαρακτήρας παίζει τεράστιο ρόλο. Φυσικά, όλοι βασικά δεν θέλουν να χάσουν. Και σίγουρα και εμείς δεν θέλουμε να χάνουμε. Αλλά. Και το προηγούμενο παιχνίδι, δεν μπορώ να πω γι' αυτό. Γι' αυτό ίσως το Χ είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Γιατί το πρώτο ημίχρονο ήταν πιο πολύ ο Ατρόμητος, είχαν και τις φάσεις. Και στο δεύτερο ημίχρονο επικρατήσαμε πιο πολύ εμείς. Και στο προηγούμενο, εντάξει, στο προηγούμενο είχαμε πολλές φάσεις. Γι' αυτό ίσως χάσαμε στο προηγούμενο δύο πόντους, δύο βαθμούς. Και σήμερα ίσως... μπορούμε να πούμε ότι ίσως να είμαστε λίγο εντάξει, το 90, ναι, γιατί τον κολλήθηκε στο 90, έτσι. Ναι. Αλλά γιατί το λέω αυτό, με συγχωρείτε, γιατί το λέω αυτό, γιατί πάντα σε κάθε παιχνίδι ζητάμε πιο πολλά. Ζητάμε τρεις βαθμούς, θέλουμε τρεις βαθμούς. Θέλουμε να τους πάρουμε με οποιοδήποτε αντίπαλο. Με οποιοδήποτε αντίπαλο και με οποιοδήποτε παίχτη, γιατί σήμερα έγιναν αλχημίες στην επίθεση, έτσι. Έλειπαν οι τρεις παίχτες που έχουν σκοράρει φέτος για την ομάδα σας. Ναι. Αφιερώθηκε και τον γκολ στον Κόντε φυσικά. Ναι, είναι ένα ζήτημα πλέον για την ομάδα με τρεις τραυματίες επιθετικούς, έτσι. Είναι δύσκολο. Προσπαθεί ο προπονητής να βρει κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι ίσως να έχουν αυτό το ρόλο. Είναι δύσκολο, δύσκολο είναι να αντικαταστήσει τον Κόντε, αλλά υπάρχουν τα παιδιά, όπως είδαμε, που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Mm-hmm. Και μακάρι και στη συνέχεια να έχουμε τα ίδια και καλύτερα αποτελέσματα, φυσικά. Αυτά λοιπόν χθες από το Περιστέρι. Ο Πέτρος Σούλης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Πέτρο, καλησπέρα και να που έγινε αυτό που μας έλεγες την περασμένη Παρασκευή, κλείνοντας έτσι με αθλητικό σχόλιο την εβδομάδα μας. Έλεγες ότι περιμένεις, αν θυμάμαι καλά, το πώς θα πράξει ο ΠΑΣ αν δεχτεί πρώτος γκολ. Δεν το είχαμε δει σε προηγούμενη αγωνιστική, το είδαμε σε αυτήν. Ευτυχώς, μπορώ να πω, ήταν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που μπορούσαμε να έχουμε, η ισοφάριση. Μας ακούς, Πέτρο? Κάποιο θέμα, μάλλον, έχουμε με την τηλεφωνική μας επικοινωνία, με την τηλεφωνική γραμμή του Πέτρου. Θα δώσουμε λίγο έτσι χρόνο στο κοντρόλ μας να τον ξανακαλέσει, να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Πάντως, νομίζω δεν κάνω λάθος, αυτό έλεγε ο Πέτρος την περασμένη εβδομάδα, ότι περίμενε να δει πώς αντιδράσει ο ΠΑΣ σε ενδεχόμενο γκολ. Δηλαδή, αν δεχτεί πρώτος γκολ από τον αντίπαλο, τι θα γίνει. Θα μπλοκάρει ομάδα, θα μπορέσει να συνεχίσει, θα δεχτεί και άλλα γκολ ή θα καταφέρει να έτσι ανατρέψει υπέρ της το αποτέλεσμα, όπως νομίζω και έκανε. Είπαμε, είναι πολύτιμος ο βαθμός της ισοπαλίας που κατάφερε να πάρει στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης ο ΠΑΣ. Πέτρο, με ακούς τώρα? Καλησπέρα, καλησπέρα Έλενα, σας ακούω κανονικά. Πολύ καλησπέρα ωραία. Και στους φίλους τηλεθεατές του Ήπειρου στη Βιέννα. Τα άκουσα και την εισαγωγή λίγο πριν βγω στον αέρα. Όντως, περιμέναμε μάλλον τον Ατρόμητο να είναι πολύ επιθετικός στο μάτς, να κυνηγήσει το τρίποντο και μάλιστα ξεκίνησε το μάτς με τους καλύτερους Ιωνούς για την ομάδα του Γιώργου Παράσου με το γλύο γκολ του Κλωναρίδη ύστερα από το παράλληλο γύρισμα του Πίρσμαν. Είχαμε δει την αντίδραση του ΠΑΣ και στο πέναλτι που είχε προηγηθεί ο Όφη με τον... στο μάτς εδώ πέρα στο εθνικό στάδιο των Ζωσιμάδων. Συνέχεια ο ΠΑΣ ήταν καταιγιστικός όσον αφορά τις ευκαιρίες. Έφτασε μόνο στην ισοφάριση ενώ θα μπορούσε να πάρει τη νίκη. Και φτάνουμε στο μάτς του Περιστερίου για να δούμε τον ΠΑΣ να σπαταλά ένα ημίχρονο μετά το 1-0 που έγινε πολύ νωρίς και στην επανάληψη να παρουσιάζει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο με όλους τους ποδοσφαιριστές να είναι προσιλωμένοι στο πλάνο που άφησαν στην άκρη το πρώτο μέρος. Εδώ ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι
Το γρήγορο γκολ τους ευνηδίασε. Mm-hmm. Επηρέασε και την ψυχολογία του Πίρσμαν, που μέχρι στιγμής μας έχει δείξει μόνο θετικά. Όλα αυτά φρόντισαν να τα αφήσουν στα αποδυτήρια οι ποδοσφαιριστές του κυρίου Μεταξά και στην επανάσταση να μπουν με διάθεση και όρεξη για να παίξουν ποδόσφαιρο, ακολουθώντας και την τακτική φιλοσοφία που τους έχει διδάξει ο κύριος Μεταξάς. Και φτάνουμε στο τέλος για να δούμε τον Παντελάκη να περνά μια εξαιρετική κάθε την παλιά στο μήνα, που βλέποντας νωρίτερα και το βίντεο για τους προσκαλόφιλους θα πω ότι του έκανε νόημα με το χέρι να του πετάξει την μπάλα στο χώρο Παντελάκης και κοιτώντας αλλού το έκανε για να ακολουθήσει το γύρισμα από τον μήνα στο Μορέιρα και να έρθει αυτό το 1-1. Είδαμε επίσης Έλενα τον κύριο Μεταξά να κάνει κάποιες αλλαγές και αυτό έγινε διότι του έβαλε πάρα πολλούς προβληματισμούς ο κύριος Παράσχος. Στα προηγούμενα παιχνίδια λέγαμε ότι κάνει τις αλλαγές με το σταγονόμετρο, όμως τα προβλήματα στον αντίπαλο τα έβαζε ο Πάς και όχι ο αντίπαλος τον Μπαζιάννα. Και χθες είδαμε κάτι διαφορετικό, ήταν τον αντίπαλο να βάζει προβληματισμούς στον κύριο Μεταξά και εκείνος να απαντά με αλλαγές που τόσο ο Παντελάκης όσο και ο Μίνα έδωσαν τις δικές τους λύσεις. Και έχει ενδιαφέρον να σταθούμε και λίγο στις δηλώσεις του Μεταξά όσον αφορά το πρόσωπο του Παντελάκη. Είχε γίνει ιδιαίτερος λόγος γιατί δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής στη φυσική θέση, να το πούμε έτσι, γιατί τώρα έπαιξε μπροστά ο άνθρωπος. Και με τον ίδιο κύριο Μεταξά να απαντά ότι θεωρείται επαγγελματισμός από έναν παίκτη που κάθεται για αρκετά παιχνίδια στον πάγκο, ενώ πέρυσι αγωνιζόταν κανονικά, να παρουσιάζει αυτό το πρόσωπο και να μην δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στα αποδυτήρια. Να λοιπόν που ο Παντελάκης δίνει τον βαθμό ουσιαστικά μαζί με τον Μίνα και τον Μορέα στον Παζιάννα και παρά δικαιώνεται και ο κύριος Μεταξάς για τις αλλαγές που έκανε. Μάλιστα. Επόμενο παιχνίδι τώρα σε 2 εβδομάδες, καθώς έχουμε τη διακοπή, όπως μας έλεγες Πέτρο, λόγω των υποχρεώσεων παιχτών στις εθνικές τους ομάδες. Άρα το ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται σε 2 εβδομάδες από τώρα. Με τι σημαίνει αυτό για όσους μένουν πίσω, ξεκούραση, προπονήσεις, τι ακριβώς? Λοιπόν, επόμενο παιχνίδι είναι, όπως είπες και εσύ, μετά από 2 εβδομάδες κόντρα στον Ολυμπιακό εντός έδρας. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα το χθεσινό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό είναι το ιδανικό για τον ΠΑΣ, διότι ο Ολυμπιακός θα έρθει με το άγχος στα Γιάννενα μετά την διακοπή λόγω εθνικών ομάδων και ο ΠΑΣ με τον κύριο Μεταξά θα φροντίσει να προετοιμαστεί κατάλληλα στο μεσοδιάστημα αυτό, ώστε να δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο που μας έχει συνηθίσει στα τελευταία παιχνίδια. Φυσικά και θα γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά στο κομμάτι της τακτικής και στο κομμάτι της αξιοποίησης των φάσεων, διότι σίγουρα ο κύριος Μεταξά θέλει να δει ξανά σε επανάληψη στο παιχνίδι με τον Όφη και τις χαμένες ευκαιρίες που σπαταλήθηκαν. Θα κοιτάξει να βελτιωθεί η εικόνα του ΠΑΣ Γιάννα αφορετικά όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι και εδώ που τα λέμε θα είναι ένα πολύ αμφίρροπο παιχνίδι. Είπαμε ότι και το λέγαμε και το καλοκαίρι ότι αναμένεται να παρακολουθήσουμε ίσως το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα των τελευταίων ετών, με όλες τις ομάδες να έχουν ίσες πιθανότητες και ουσιαστικά τα περισσότερα παιχνίδια να κρίνονται στις λεπτομέρειες. Μάλιστα. Φαίνεται πως έτσι θα κυλήσει, όπως πολύ σωστά είπες, το πρωτάθλημα. Τουλάχιστον αυτό δείχνει μέχρι στιγμής. Για να δούμε τι επιφυλάσσει συνέχεια. Και ξέρεις, καμιά φορά υπάρχει και κοιλιά για ομάδες έτσι, που έχουν μπει δυναμικά. Και δεν αναφέρομαι στον ΠΑΣ. Γενικότερα το έχει δείξει ιστορία μετά από τέτοιου είδους διακοπές όπως είναι αυτή για τη συμμετοχή παιχτών στην Εθνική, είτε το αντίστροφο. Δηλαδή, ομάδες που δεν τα πήγαιναν τόσο καλά, προπονούνται και νομίζω ότι δείχνουν καλύτερο αυτό στο γήπεδο το επόμενο διάστημα. Μένει να δούμε. Ελπίζω ο ΠΑΣ να συνεχίσει έτσι δυναμικά. Βρίσκεται στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ακριβώς έχει 9 βαθμούς. Θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό που έχει 11 και βλέποντας κανείς και τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού και τον τρόπο με τον οποίο αυτά έρχονται, αντιλαμβάνεται ότι η Ευρώπη και πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Mm-hmm. Όχι όσον αφορά αποτελέσματά του στην Ευρώπη, προς Θεού μια χαρά, είναι 2 νίκες έχει ο Ολυμπιακός στο Europa League. Όσον αφορά την απόδοσή του στα
στο εγχώριο πρωτάθλημα. Με δυσκολία έχει κερδίσει τη Λαμία με 1-2 και χθες αναδείχθηκε ισόπαλος χωρίς τέρματα κόντρα στον Παναθηναϊκό. Και γι' αυτό το ξαναλέω ότι ο Ολυμπιακός θα έρθει να παίξει με τον ΠΑΣ έχοντας το άγχος και όχι ο Παζιάννα απέναντι στον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, μιας και δεν θα έχει έτσι υποχρεώσει ο ΠΑΣ τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε και να τα πούμε και πιο διεξοδικά. Θα έχουμε ρεπορτάζ και από το ερασιτεχνικό, γιατί μου στέλνουν μηνύματα φίλοι τηλεθέτες. Οπότε σε αποδεσμεύω προς στιγμήν για σήμερα και τα λέμε τις επόμενες ημέρες, Πέτρο μου. Ευχαριστώ πολύ, Έλληνα. Καλό απόγευμα στους φίλους τηλεθεατές του Ήπειρου στη Βιέννα. Γεια σας. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, φίλες, φίλοι, κάπως έτσι κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε όλες και όλους για τα μηνύματα αγάπης που στείλατε, για τις παρεμβάσεις σας και για τη συμμετοχή σας και την παρέα που μας κάνετε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Τα ξαναλέμε αύριο, πρώτο Θεό, λίγα λεπτά μετά τις 3. Έως τότε να είστε όλοι καλά και φυσικά να παρακολουθείτε το Ήπειρο στη Βιέννα.